Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ για να μάθουμε στο τέλος της απόψινης βραδιάς και από τις δύο ομάδες που μοιράζονται έως τώρα το ρετυρέ της βαθμολογίας θα μείνει μόνη αίτητη, αλόβητη, αδιάφθορη στην κορυφή και ποια θα υποστεί την πρώτη ήττα της. Μπορούμε να πάμε μια πρώτη βόλτα στα πέριξ των δύο πάντων για να ακούσουμε από τον Άρη Μπάρκα και από τον Θανάση Ασπρούλια τις τελευταίες πληροφορίες για τα δύο στρατόπεδα Άρη. Καλησπέρα και από μένα. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του μετά τα όσα συνέβησαν κόντρα στη Μακάμπη και σε λιγότερο από 48 ώρες να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ σε ένα τέρμπι κορυφής. Για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν σε ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος είχαμε την ομάδα να αποσύρεται μαζί σε ξενοδοχείο πριν την αναμέτρηση και να έρχεται από τις εγκαταστάσεις του Ρέντι κανονικά όλοι μαζί. Είναι λίγος ο χρόνος προετοιμασίας, ωστόσο αυτό που συμβαίνει έχει να κάνει με τον κανονισμό που έχει ψηφιστεί από την, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος από τον ΕΣΑΚΕ. Η ομάδα που είναι φιλοξενούμενη έχει το πλεονέκτημα όταν πρόκειται για αντιπάλους που έχουν ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και υπάρχει φυσικά πρόβλημα με τις ημέρες όταν μιλάμε για αντιπάλους που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα και στο Basketball Champions League. Επειδή η ΑΕΚ θα πάει στην Πολωνία να παίξει με τη Γέρονα Αγκόρα, ακριβώς, ο Ολυμπιακός θα πάει πιο αργά, μια μέρα αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, να παίξει με την Ταρουσάφακα. Distitima.gr Basketball League. Απουσίες, προβλήματα, Άρη. Συγγνώμη Βασίλη, δεν σε ακούω γιατί είναι πολύ δυνατά ο ήχος του γηπέδου. Αγραβάνης. Ο Δημήτρης Αγραβάνης βρίσκεται εκτός ομάδας, θέση του έχει περάσει ο Γιάννης Αθηναίου, δεν έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Απλά αποφάσισε ο κόουτς Φερόπουλος ότι πρέπει να έχει περισσότερους γκάρ στη διάθεσή του για αυτή την αναμέτρηση. Πράγμα λογικό αν κοιτάξει κανείς και ποιος είναι ο αντίπαλος και πού είναι η πραγματική δύναμη της ΑΕΚ. Πάμε και στον Θανάση Ασπρούλια, την ώρα που παρουσιάζεται η ΑΕΚ. Οι παίκτες της παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο. Έλα Θανάση. Λοιπόν, δεν έχω πολλά να προσθέσω σε σχέση με αυτά που είπε ο Γιούρις Ντόβιτς λίγο νωρίτερα. Εδώ Θανάση, με συγχωρείς που σε διακόπτω, βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον που ανεβάζει την πρόκληση για την ΑΕΚ και ενδυναμώνει το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού σε 28 αγώνες με τις ομάδες. Η ΑΕΚ έχει 6 νίκες, 22 ήττες, 2-7 με τον Άρη, 4-4 με τον ΠΑΟΚ, 0-4 με τον Παναθηναϊκό, 0-7 με τον Ολυμπιακό. Επειδή γίνεται κοσμοχαλασιά στην παρουσία του Ολυμπιακού, ζητώ συγγνώμη από τον Θανάση, θα τον ξανασυναντήσουμε φοητικά σε λίγο. Ο Ολυμπιακός με τον Γκριν, τον Μπίρτ, τον Γιάνγκ, τον Παπαπέτρου, το Σπανούλι, τον Πρίντεζι, τον Παπα-Νικολάου, τον Μάντζαρη, Χάκετ, τον Λοτζέσκι και τον άλλοτε παίκτη Τσάκ που έπαιζε εκεί δηλαδή πριν από 2 χρόνια, τον Γιάννη Αθηναίου και τον είχε και ο Βαγγέλης Αγγέλου παίκτη στον Άρη και τώρα προπονητής ο Γιάννης Φερόπουλος με τον Μίλαν Τόμιτς και τους υπόλοιπους συνεργάτες τους. Η ανταλλαγή των λαβάρων, ωραία ατμόσφαιρα όπως ωραία ήταν η ατμόσφαιρα πέρυσι και στα 5 μάτς με αποκορύβωμα εκείνο το υπέροχο φιλί που έδωσε σε ένα πιτσιρίκι φίλαθλο της ΑΕΚ νεαρό 8-9 χρόνων Ντάνιελ Χάκετ όταν έπεσε πάνω του, τράκαρε πάνω του στον τρίτο που ήταν και δραματικός και όλας ημιτελικό που ο Ολυμπιακός γύρισε από το μείον 17 και την ίδια στιγμή ο Τσόρι Ντομίνγκης έκανε χειροφίλημα σε μια πιτσιρίκα φίλαθλο της ΑΕΚ για να φανεί ότι το fair play Βαγγέλη Αγγέλου που εμείς στην Ελλάδα το έχουμε ως ανέκδοτο μπορεί κάποιες στιγμές να αποκτά πολύ ουσία. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Αν και νομίζω από το μπάσκετ δεν έλειψε ποτέ. Δηλαδή δεν είχαμε αντίθετες συμπεριφορές. Τουλάχιστον το μπάσκετ το fair play πάντα κυριαρχούσε. Πάμε στον Θανάση Ασπρούλια γιατί ακόμψος τον διέκοψα προηγουμένως. Εδώ πρώτο πλάνο ο coach Bullet, όπως είναι το παρατσούκλι του Γιάννη Σφερόπουλου. Από την άλλη πέρα το ξανθό σκυλί. Από τη μια είναι ο μελαχρινός γιατί τον είχε βγάλει ο Σταύρος Ελληνιάδης σε αντιδιαστολή με τον ξανθό του οποίου υπήρξε βοηθός στην ελληνική ομάδα Σφερόπουλος. Τον είχε βγάλει μελαχρινό. Και από την άλλη πλευρά έχουμε το ξανθό σκυλί, ένα παρατσούκλι που είχαν κολλήσει τα αλήθεια του. Μάστινο, ένα γιγαντόσωμο ξανθό σκυλί. Πάμε στο Θανάση Ασπρούλια. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στεκόμαστε σε αυτό που είπε ο Γιούρις Ντόβιτς στην συνέντευξη που παραχώρησε λίγο νωρίτερα, ότι θα ήθελα από τους παίκτες του να αισθανθούν λίγο περισσότερο το παιχνίδι,
και να ενεργούν και να δρουν ανάλογα με τα δεδομένα έτσι όπως διαμορφώνονται στη διάρκεια του αγώνα. Η ΑΕΚ θέλει να δείξει ανταγωνιστικό πνεύμα, θέλει να δείξει ότι δικαίως βρίσκεται στην πρώτη θέση και κυρίως θέλει να φανεί ανταγωνιστική σε ένα, απέναντι σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο. Βαγγέλη Αγγέλου, αυτό που λέει ο Σντόπ και μας το εξήγησε πολύ περιγραφικά ο Ασπρούλιας, τι σημαίνει για μια ομάδα και για τη χημεία και για το ένστικτο, το αισθάνομαι το παιχνίδι, το feel the game, σε κάθε μάτσο Σντόπ. Να έχεις αδρεναλίνη, δηλαδή να μπορείς το παιχνίδι να έχεις την καλύτερη αντίδραση. Το μπάσκετ είναι άθλημα αντίδρασης. Αν δεν αισθανθείς το παιχνίδι, δεν μπορείς να έχεις αντίδραση. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να ετοιμαστείς εγκεφαλικά. Δηλαδή ο παίχτης για να μπορέσει να αισθανθεί το παιχνίδι και να μπορέσει να αντιδράσει μυϊκά, θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και απόλυτα ετοιμασμένος από πριν. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο σε κάθε παιχνίδι. Αυτό εννοεί να αισθανθείς το παιχνίδι, δηλαδή να είσαι ψυχή και σώματι εκεί μέσω του εγκεφάλου σου. Οι δύο ομάδες είχαν αντίθετους βίους μεσοβδόμαδα στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την ήττα εντός έδρας στη δεύτερη μετά από εκείνη που του προκάλεσε η Τσέσκα Μόσχας από τη Μακαμπή. Κατάφερε ωστόσο να μαζέψει τη διαφορά στο τέλος. Εδώ ο Ολυμπιακός με Παπα-Νικολάου, Πίρτς, Μάντζαρη, Πρίντεζη και Σπανούλη. Αυτή είναι η πεντάδα του Σφερόπουλου. Η ΑΕΚ πρόκειται από τη νίκη της σε μάτς το οποίο πιθανότατα ξεπέρασε τις σταθερές της. Μ' αρέσει πολύ αυτή η κουβέντα. Θα βαρεθείτε να με ακούτε να τη λέω σήμερα και τις μεταβλητές που είπε ο Βαγγέλης Αγγέλου. Ούκιτς, Λαρετζάκης, Βίλιαμς, Φόλκερ και Βασιλιάδης. Το λέω αυτό γιατί το μάτς με την Παρτίζαν Βελιγραδίου, Βαγγέλη, πήγε πολύ ψηλά σε σχέση με το τέμπο που παίζει ΑΕΚ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πήγε πάνω από τους 90 πόντους. Ακριβώς, γιατί την ανάγκασε και η Παρτίζαν σε αυτό. Δηλαδή, πάντα παίζει σε σχέση με τον αντίπαλο. Δηλαδή, όπως εσύ σκέφτεσαι, έτσι σκέφτεται και ο αντίπαλος. Πλέον η πληροφορία είναι στο μπάσκετ προσβάσιμη σε όλους. Η ανάλυση είναι προσβάσιμη σε όλους. Και αυτό ακριβώς λέει ο Γιούρι, ότι αν δεν αισθανθείς το παιχνίδι και δεν πολεμήσεις, θα είσαι ευάλωτος στην τακτική. Οπότε για να επιβληθείς σε κάτι που η τακτική λέει ότι είσαι, δεν είσαι φαβορή, πρέπει να το πολεμήσεις. Ο Ολυμπιακός βάζει κατά μέσο 82,7 πόντους, η ΑΕΚ 80,8. Συγκρούονται οι καλύτεροι με τη δεύτερη καλύτερη επίθεση. Στη δε άμυνα η ΑΕΚ τρώει κατά μέσο όρο 60,3 πόντους, 9 μάτς κατέβαλε τον αντίπαλο κάτω από τους 60 πόντους. Έχει μακράν την καλύτερη άμυνα, τη δεύτερη στη δίκη ο Παναθηναϊκός και την τρίτη ο Ολυμπιακός με 67,5. Θα υπάρξει σιγή ενός λεπτού πριν από την έναρξη του αγώνα στη μνήμη του εκδημήσαντος πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και εξέχον του πολιτικού ανδρός του Κωστή Στεφανόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών και δεν υπήρξε μονάχα ο πρώτος πολίτης της χώρας, υπήρξε και ο πρώτος φύλαδος της χώρας, αγαπούσε πάρα πολύ τα σπορ και ο Βαγγέλης Αγγέλου το ξέρει γιατί έμεινε και έπαιξε στην Πάτρα την αγάπη που έχουν οι πατρινοί για τον Απόλλωνα Πατρών και τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, τον οποίο υπήρξε θερμός φύλαδος ο εκ λοιπόν Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακριβώς, ακριβώς. Πρόκειται για μια σπουδαία προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος που όλοι ομολογούν ότι είχε ήθος και είχε και καθαρό και έτοιμο βίο στην πολιτική, πράγμα που χρειάζεται και χρειαζόμαστε όλοι για να... Μου είχε εκμυστηρευτεί κάποτε ότι ξενυχτούσε και έβλεπε NBA. Κυρίες και κύριοι. Και έλεγε τι κακό κάνει η υπόθεση Μποσμάν στο μπάσκετ. Επειδή δεν παίζανε τότε ο Ρετζιάς, ο Χατζής, ο Κακιούζης το 95-96. Πάμε στη συγγένεια να το κουβεντιάζουμε. Αιωνία του η μνήμη. Σήμερα επίσης για εκείνους που δεν το ξέρουν, αλλά φαντάζομαι ότι όπως είπε και ο Βαγγέλης, σήμερα η πληροφορία είναι κοινή σε όλο τον κόσμο. Το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Έφυγε από τη ζωή ένας άλλος μεγάλος ηγέτης, ο Κομαντάντε, περίπου στην ίδια ηλικία, ο Φιντελ Κάστρο. Λοιπόν, πάμε στο μάτς. Άρχισε
Ολυμπιακός στην πρώτη επίθεση με τον Σπανούλη, πάσα μέσα, συνηθισμένο σκηνικό Βαγγέλη αυτό, η δημιουργία του Σπανούλη με αποδέκτη τον Πίρτς, εδώ βεβαίως η άμυνα της ΑΕΚ ήταν αφύλακτη διάβαση, πολύ εύκολο ο Καναδός σκοράρε. Το πρώτο μισμάτς που φαίνεται είναι στη θέση 5 που επιτίθεται ο Ολυμπιακός με τον καλύτερο δημιουργό που είναι η θέση 1-5, είναι εκεί που θα επιτεθεί ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ επιτίθεται στο λέω πως στο Σπανούλη με σκοπό να τον κρατάει. Εκεί η ΑΕΚ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το μισμάτς με το Λαρετζάκι απέναντι στο Σπανούλη. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλή άμυνα. Εδώ η μπάλα στα χέρια του Μαντζαρί. Εδώ είναι η θέση πάνω στο 5 που δημιουργούνται τα κενά ώστε να μπορεί ο Ολυμπιακός να φτιάξει το παιχνίδι της δημιουργίας του. Εδώ είναι πάλι πάνω στο 5 και ψάχνουν τη δημιουργία πάνω στο Φάλκερ. Αυτό θα είναι με διάφορα σχήματα εκεί θα είναι το πρώτο χτύπημα του Ολυμπιακού πάνω σε αυτό το μισμάτς. Ξαναβλέπουμε την ασίστ του Σπανούλη νωρίτερα στον Καναδό, τον Γκέμ Πίρτς, ο οποίος κάποια στιγμή είχε 12 στα 12 δίποντα, είχε 15 στα 17 πριν από τον αγώνα με το Λαύριο. Εξαιρετικά εύστοχος, λίγες προσπάθειες, λίγες και καλές από τον Πίρτς. Φάουλ στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0, 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα μετά την αγώνα. Ο Ολυμπιακός με ο Παπα-Νικολάου Πρίντεζη, τον Πίρτς και στο backcourt του στην περιφερειακή γραμμή το Σπανούλη και το Μάντζαρη και από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ με Λαρετζάκη, Μπούκιτς, τον Φόλκερ, ο Βίλιαμς και το Βασιλιάδη. Τέταρτη επίθεση πάνω στο πέντε, βλέπεις. Είναι λογικό, προφανές σημαδεύει από την αρχή εκεί ο Ολυμπιακός. Πρώτη έκφραση της επίθεσης του Ολυμπιακού θα είναι η επίθεση πάνω στο 5 και μετά θα είναι με το 4, με τον Πρίδεση. Τα δύο καθαρά, τώρα βλέπεις, τα καθαυτού όπλα του Ολυμπιακού. Συνεργασία 1-5 και με το 4. Ο Πρίτεζης σκοράρει για το 4-0. Το προβάδισμα του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει ακόμη να ανοίξει το λογαριασμό του και πάρα πολύ γρήγορα, άρα νομίζω ότι ο Θανάσης Πούλιας έχει το λόγο, πάρα πολύ γρήγορα στο 1,5 λεπτό ο Γιούρις Ντόφτ φωνάζει Θανάση τον Τίξον. Είναι γιατί ο Λαριτζάκης είναι χρεωμένος ήδη με δύο φάουλ, ενδεχομένως να θέλει να ανατρέψει και λίγο τα δεδομένα από το ξεκίνημα στην άμυνα της με την παρουσία του Τίξον για να δούμε στο Λαρετζάκι. Πράγματι ο Αμερικάνος, ο Λαρετζάκης περνάει στον πάγκο ήδη χρεωμένος με δύο φάουλ. Φεύγει λοιπόν ο πρώην παίκτης του Ίκαρου, του Άρη, του Κολοσσού και του Εγάλο επίσης, γιατί από εκεί έχει την καριέρα του. Ο Εκκίθ νορμόμενος γκάρ στην πρώτη χρονιά στην ΑΕΚ, πια που δεν πήγε στη Σαραγώσα, η ΑΕΚ τον πήρε. Ενώ ταξίδευε στην Ισπανία. Εδώ καλή άμυνα της ΑΕΚ που σταματάει το Σπανούλι. Ντίξον για τον Βασιλιάδη, πυροβολή. Αμέσως Βασιλιάδης, εξαιρετικό σουτέρ. Πέρυσι ήταν ο καλύτερος σουτέρ τριών πόντων στο ελληνικό ποτάσμα. Ξέρει κιόλας το γήπεδο γιατί έπαιξε σεζόν εδώ. Υπήρξε παίκτη του Ολυμπιακού δηλαδή. Σπανούλης. Η ΑΕΚ θα βγάλει την άμυνα. Γουίλιαμ, Ντίξον, Γουίλιαμς. Δεν θα καταφέρει εκεί. Παπα-Νικολάου κατεβάζει το rebound. Ο Ολυμπιακός έχει επίθεση, ευκαιρία στο transition. Η πάσα δεν είναι καλή όμως. Και η συνεργασία του Παπα-Νικολάου εδώ θα δούμε την εξαιρετική άμυνα της ΑΕΚ. Η επίθεση, μια καλή άμυνα βγάζει ευνηδιασμό και ο Βασιλιάδης το εκμεταλλεύτηκε. Αυτό είναι το 4-3. Φόλκερ. Να την κατεβάσει την μπάλα. Και την αφήνει στα χέρια του καθηλήν αρμόδιου του Ίκιτς. Περνάει ο Κροάτης, προσπαθεί εκεί να διεμβολήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Θα πάρει το φάουλ ο Ίκιτς την τρίτη σεζόν στην Ελλάδα, οι προηγούμενες δύο ήταν με τον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε τώρα ότι η ΑΕΚ τα τελευταία παιχνιδιά, τουλάχιστον πριν φύγω για την Αμερική, τον Ντίξον τον βάζει στη θέση 2. Που είναι, παίζει δηλαδή και με τον Ιβάνοβιτς τον Νούκη στη θέση 1 και τον Ντίξον ναι, γιατί στη θέση 2. Πολύ σωστά το θέτεις. Τότε έλειπε ο Ιβάνοβιτς, ήταν τραυματίας, δεν τον είχε στη διάθεσή του τότε. Ακριβώς. Οπότε είχε έλλειμμα ενός περιφερειακού παίκτη. Ακριβώς. Οπότε προσπαθεί να τον απελευθερώσει και να μην συμμετέχει τόσο πολύ στο κατέβασμα της μπάλας γιατί πιέζεται. Και βλέπουμε δύο ομάδες που μέχρι τώρα είναι μοιρασμένες οι κατοχές και προσπαθούν. Εκτός από το λάθος που δημιούργησε το τρίποδο του Βασιλιάδη και το χαμένο lay-up του Williams,
να επιβάλλουν το ρυθμό τους πάνω στις αδυναμίες του αντιπάλου. Εδώ ο Ολυμπιακός με το 4 πάνω στο Williams. Και αφού προηγουμένως η ΑΕΚ έτρεξε ένα σερί 4-0 και απάντησε στο προβάδισμα του Ολυμπιακού 4-4 και προβάδισμα δεύτερο καλάδι σήμερα. Ο οποίος έπαιξε πολύ λίγο στο μάτς. Έπαιξε 13 λεπτά κόντρα στην Μακαμπή. Φέτος ο Πρίτεζης είχε 2 μάτς χωρίς να σκοράρει. Ένα με την Μπασκόνια και ένα με τον Άρη. Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει πλουραλισμό και, και στα δύο μάτς νίκησε. Παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος Πρίτεζης έμεινε στο 0 από πλευράς πόντων. Η μπάλα μέσα, φάουλ εκεί. Διαβάζει ο Ούκιτς. Ο Ούκιτς είναι καλός αναγνώστης των καταστάσεων. Διαβάζει το μισ μάτς που είχε ο Φόρκερ έναντι στο Μάντζαρι και η ΑΕΚ τυπάει σε αυτό το σημείο. 6-5 μπροστά ο Ολυμπιακός. Εδώ ξανά η πάσα του Ούκιτς προς τον προερχόμενο από το γαλλικό πρωτάθλημα τον Αμερικανό τσάκ, τον Φόλκερ. Ούκιτς, μπάλα στο Williams. Williams και Φόλκερ, το 4 με το 5. Απέναντι στο Πίρτς έρχεται βοήθεια από τον Πρίντεζη. Καλή παγίδα αποτελεσματική στην άμυνα του Ολυμπιακού. Θα ξαναδούμε εδώ την προσπάθεια από τον Φόλκερ, πως διπλώνει πάνω του η άμυνα του Ολυμπιακού. Έρχεται ο δεύτερος παίκτης εκεί. Αν δεν τη δώσεις γρήγορα, Βαγγέλη, έξω, ναι, έχεις κάνει λάθος. Έκανε μετακίνηση το σταθερό του. Εδώ είναι η αντίθετη κίνηση του Σπανούλη, πολύ γνωστή στην Ευρώπη, που προσπαθεί να δημιουργήσει απόσταση από τον αμυντικό, πηγαίνοντας στον αντίθετο για να πάρει το πικ εν ρολ. Μου αρέσει που το λες, γιατί το λέμε πολύ συχνά, το λέμε και εμείς. Μπορείς να εξηγούμε στον κόσμο τι ακριβώς σημαίνει αυτό η φράση. Ναι, είναι το λεγόμενο separation, δηλαδή πρέπει να δημιουργήσει μια απόσταση από την άμυνα ώστε να πάρεις τη συνεργασία με απόσταση. Και το μπάσκετ θεαματικό το κάνει προσπίση. Φαντάσου ζωή χωρίς προσπίση. 6-5 στην επαναφορά είναι ο Μάντζαρης. Η μπάλα στα για του Σπανούλη. Προσποίηση. Μάντζαρης, Ολυμπιακός έχει εδώ. Είχε καλές αποστάσεις, αλλά ο Πρίντεζης πατάει γραμμή. Οπότε ο Ολυμπιακός χρεώνεται με λάθος. Σηκώθηκαν και οι αναπληρωματικοί έτσι για να ενθαρρύνουν τους παίκτες που λέμε στο πλάνο μας. Τον Ιωάννη Παπαπέτρου, εδώ είναι ξανά η προσπάθεια. Εκεί ο Πρίντεζης πιθανότατα θα έκανε επίθεση απέναντι στον Williams, αλλά πάτησε γραμμή. 6-5 μετά από 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα στο Άδειο και Φιλίας. Ούκιτς πηγαίνει προς τα μέσα εκεί, θα τον σταματήσει να τον Ολυμπιακού, δεν θα του δώσει τη δυνατότητα ούτε καν να πιστωθεί ένα καλάθι που δεν το έβαζε, γιατί η αντίδραση της άμυνας εδώ είναι κανονική. 6-5. Εδώ είναι ξανά η προσπάθεια του Ούκιτς. Σηκώνεται ψηλά ο Πίρτς. Παπα-Νικολάου για το Σπανούλη. Ακόμα 12 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Ολυμπιακού. Από την αντίθετη πλευρά ο Πρίντεζης ήδη αμέσως έχει βάλει 7 πόντους, σκοράροντας κιόλας, Βαγγέλη, ποικιλοτρόπος. Ναι, τώρα ήταν το ρήγμα στη θέση 1-5. Έφερε τη βοήθεια του Williams στο να μαρκάρει τον Πίρτς και ο Σπανούλης βρήκε τον Πρίντεζη. Εδώ πάλι ένας-ένας και φάουλ. Εδώ υπάρχει ένα mismatch καθοριστικό και χαρακτηριστικό και νομίζω θα είναι σε όλο το παιχνίδι, γιατί και με το Σάκοτα και με το Williams απέναντι στον Πρίντεζη ένας εναντίον ενός είναι λίγο δύσκολο να το αντιμετωπίσουν. Θα χρειαστεί κάτι πιο συνδυασμένο και ίσως ο αμυντικός που θα παίξει στο τέλος ο πάνω του θα δηλώσει ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός της γραμμής των ψηλών της ΑΕΚ. Ο Williams, πρωταθλητής του κολεγιακού πρωταθλήματος το 2005 με τον Ράινα Σεντρούις και μάλιστα ήταν πολύ σπουδαίο κομμάτι του Ρόι Γουίλιαμς, το παιδί του Ρόι Γουίλιαμς. Τότε αυτό είναι το σκόρερ της ομάδας, έκανε το φάουλ. Ένας πολύ καλός παίκτης, ήρθε και στην Τουρκία πριν 2 χρόνια, έχει παίξει στο NBA με το Phoenix νομίζω. Είχε παίξει, ναι, νομίζω. Σωστό. Και είναι παίκτης που ξέρει το παιχνίδι και από πλευράς εκτέλεσης και από πλευράς δημιουργίας. Στην Καζιαντέπ ήταν με τους Ντόπους. Ακριβώς, ναι. Παίξα τα δίπλα και με τον Δέδα. Ναι. Και με τον Κόρη Χίκινς, τον Γκάρ, το γιο του Χίκινς, τον Γκάρ της Τσεσκά. Ακριβώς. 15. Και εδώ, Βασίλη, είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός και θα το κάνει και σε βάθος χρόνου. Η πίεση πάνω στα γκάρτ. Εδώ ο Παπα-Νικολάου δεύτερη φορά βάζει πολύ ωραία το σώμα του και σταμάτησε δύο εύκολα καλάθια. Το ένα το έβαλε στο Williams και τώρα στον Dixon. Έβαλε πολύ σωστά το σώμα του και χάλασε την ισορροπία του επιθετικού. Θα περάσει ο Μαυροϊδής την ώρα που είδαμε τα νεύματα, Βαγγέλη και Θανάση, επειδή τα βλέπεις από πιο κοντά, τους Dove προς τον Dixon.
σαν να του έλεγε να να μην βιάζονται και να παίξουν πιο με μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Αν κατάλαβα καλά. Αν μου επιτρέπει ο coach Αγγέλου, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ναι. Αν μου επιτρέπει ο coach Αγγέλου, είναι μια κατεξοχήν απόδειξη για αυτό που λέει ο Σδόβιτς να αισθάνονται το παιχνίδι. Πότε πρέπει να τρέξουν, πότε πρέπει να πάνε πιο αργά, πότε πρέπει να διεκδικήσουν το σετ παιχνίδι, πότε πρέπει να διεκδικήσουν ένα πιο γρήγορο ρυθμό. Είναι αυτό ακριβώς. Πέρασε ο Μιλουτίνοφ, η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία προηγουμένως. Έκανε λάθος τα μαλλιά που δεν έχει, τα τράβαγε ο Σλοβένος. Παπα-Νικολάου ποστάρει, επιθετικό rebound από τον Μιλουτίνοφ με το αριστερό και άλλο επιθετικό rebound. Ναι, την έσωσε την κατοχή ο Παπα-Νικολάου. Η πάσα από το Μάντζαρη. 2-3. Ο Ολυμπιακός που επιμένει και αυτό είναι πολύ σημαντικό ως προϊόν πείσμονος προσπάθειας. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει pick and roll εδώ με Dixon και Μαυροϊδή και φάουλ του Μιλουτίνοφ πάνω στον ομόλογό του σέντερ και προκάτοχό του. Ο Μαυροϊδής έπαιξε στον Ολυμπιακό, επνίγει τότε από ατυχία, από τραυματισμούς. Ναι. Έχουμε πρώτο time out. Θα γυρίσουμε σε λίγο στο Στάδιο και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός προηγείται με διαφορά 7 πόντων τσέκ. Έχετε αλλεργία, ε? Ναι, στα Χριστούγεννα. Φωτορύπαση! Παράφωνη! Φρικτό! Ξέρω πως δεν σου αρέσουν οι εκφλήξεις, αλλά... Χρόνια πολλά, μπαμπά! Χρόνια πολλά! Και καλά. Νέο Scratch δώρο Χριστουγέννων. Έρχεται και σου αλλάζει τη διάθεση με κι αν 2 και 50.000 ευρώ. Scratch. Τυχή στη στιγμή. Και φέτος επιστρέφει το γνωστό Scratch κέρδη στα πανιά σας. Οι φωνές του Dogs πρέπει να ακούστηκαν μέχρι το σπίτι του στη Λιουμπλιάνα. Το αποκορύβωμα εκείνο που είπε. Για να ακούσουμε και τον Γιάννη Σφερόπουλο, γιατί τους έχει ακόμα μαζεμένους στους δικούς του. Because they go this parallel heads to Billy. Okay, good shift behind the ball. Pass and cut inside. Οι οδηγίες για την επίθεση, για τον τρόπο με τον οποίο παίζει παράλληλα η Άκη στα heads out πάνω στους πανούς. Και ο Θανάση, εντάξει, δεν το πω με την κανονική ερμηνεία του ότι παίζεται σαν γατάκια. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Και είχε και ένα θέμα με τον παίκτη ο οποίος έρχεται από τη δυνατή πλευρά σημάμινα από τη quick side για να δώσει βοήθεια στα pick and roll παιχνίδια του Ολυμπιακού. Εδώ και... το shoot δεν υπάρχει διεκδικήσιμο rebound από πλευρά Σάκ, οπότε χάνεται η ευκαιρία, ναι, Θανάση. Λοιπόν, και σε σχέση με την άμυνα, ο Γιούνις Ντόβιτς είχε αρκετά παράπονα από τους παίκτες του, διότι είπε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πουθενά. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα, Βασίλη, δεν ξέρω αν έχω λίγο χρόνο. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία παίρνει σημαντικό μέρος των πόντων της, όχι μόνο από τους περιφερειακούς αλλά και από τους ψηλούς της. Το θέμα είναι ότι απέναντι σε μια front line που έχει ο Ολυμπιακός με μεγάλα κορμιά που μπορούν να ανοίξουν τα χέρια, που μπορούν να βάλουν ύψος στη ρακέτα, αυτό ίσως να περιορίσει το inside παιχνίδι της ΑΕΚ. Κάτι που σημαίνει ότι, όπως είπε και ο coach Αγγέλου λίγο νωρίτερα πάρα πολύ σωστά, η ΑΕΚ πρέπει να εκτελέσει με πολύ καλά ποσοστά έξω από τη γραμμή των τριών πόντων για να έχει τη το πάρτι του Πρίτες συνεχίζεται. Εδώ θα αρπάξει την μπάλα, θα την γραπώσει, θα πετύχει το καλάθι ο Ολυμπιακός. Αμέσως Άρη Μπάρκα είναι στο συν 10, 15-5 σε 6 λεπτά. Τρέχει ένα σερί Ολυμπιακός Άρη 11-1. Και υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση καταρχήν για τη συγκέντρωση και την ενέργεια που βγάζουν οι Ερυθρόλευκοι στην άμυνα. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι είδαμε μόλις ένα σουτ τριών πέτων, ενώ τόση συζήτηση έγινε στο μάτς κόντρα στη Μακάπη για τα σουτ που πάρθηκαν και δεν ήταν εύστοχα. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τον τρόπο που έχει, όχι μόνο που έχει επιλέξει να επιτίθεται ο Ολυμπιακός, αλλά και την σαφέστατη ΑΕΚ μέσα στο καλάθι. Έχει αλλάξει ο Στόφ τη front line του, την έχει αλλάξει και ο Σφερόπουλος και σαν να κάνει κίνηση τώρα. Ήδη αμέσως στο Βαγγέλη, μέσα σε 6 λεπτά έχουν παίξει και τα 3-5 για τον Ολυμπιακό. Yeah. Άρχισε ο Μπίρτς, συνέχισε ο Μιλουτίνοφ και τώρα είναι η πρώτη εμφάνιση του παίκτη που επέπρωτο να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στη θέση 5 για τον Ολυμπιακό εδώ και 2 χρόνια, αλλά που σοβαρός θεματισμός πέρυσι στη Κωνσταντινούπολη δεν το επέτρεψε ο Πάτρικ Γιάνγκ.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που σου λέω, ότι έχει έρθει φέτος στην Ευρωλίγκα. Στο δικό σας μάτς, έτσι. Ναι. Έτσι δεν ήταν. Ναι, ο τραυματισμός. Το Νοέμβριο που ήσασταν. Ακριβώς. Εσείς στην ΕΦΕΣ τότε με τον Ιβκό. Έχει δίκιο. Πάλι από τη θέση 5. Εδώ. Εδώ υπάρχει είδηση και το λέω αυτό, αλλά μερικές φορές η στατιστική διαψεύδεται ή όχι. Λοιπόν, εδώ είναι η αδελφή Αγγελόπουλου. Το λέω γιατί ο Παπα-Νικολάου μέχρι στιγμής, Βαγγέλη, έχουμε time out, έχει 8 στα 45 τρίποντα. Ναι. Και βάζει το πρώτο που σουτάρει σήμερα. Πάμε, γυρίζουμε σε λίγο. Μία σε όλη την Ελλάδα. Πάνω από 7 εκατομμύρια τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Auto Vision, το μεγαλύτερο δίκτυο ιδιωτικών κταίων στην Ελλάδα. 10 χρόνια δίπλα σου. Κλείσε ραντεβού τώρα στο 10600 και στο autovision.gr. Γίνε ο ήρωας της ζεστασιάς. Στα Leroy Merlin μπορείς. Σόμπα χαλαζία μόνο 32,90. Κονδέκτορας 1500 βατ μόνο 59,90. Leroy Merlin. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Το ξεχωριστό Daytona Sprinter. Το θρυλικό DY 50. Το σκληροτράχυλο DY 125. Το επαγγελματικό Cargo 125. Το απίστευτο Hobby 50. Ένα Daytona σου ταιριάζει. Καταφωνή, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Κατέβα που συντονίζει τη μετάδοση, γιατί είναι τα ανακλαστικά. Σπανούλης 18-47 τρίποτα στην Ευρωλίγκα, 3-24 στο πρωτάθλημα, 21-71 η σούμα. Παπα-Νικολάου, καταφωνή, 2-24 στην Ευρωλίγκα, 6-21 στο πρωτάθλημα, 8-45 στο άθροισμα. Βάζει το πρώτο που σουτάρει σήμερα, παίκτης ο οποίος τις χρονιές στον Ολυμπιακό, πρωτού πάει στο NBA και στην Μπαρτσελόνα, Βαγγέλη σούταρε με 42-43%. Και το θυμάσαι γιατί τον είχατε παίχτη τότε. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Είναι ένας παίχτης. Καταρχάς μιλάμε για έναν πολύ καλό παίχτη. Χρησιμότατο σε οποιαδήποτε ομάδα. Είναι καταπληκτικότατη. Είναι ανιδιοτελής. Κάνει πάρα πολλές δουλειές στο παιχνίδι και είναι παίχτης ρυθμού και ταυτόχρονα είναι και ψυχολογικός παίχτης. Έπαιξε καταπληκτική άμυνα ο Παπα-Νικολάου, κουβάλισε την μπάλα, το κάνει πολύ συχνά εφέτος να κουβαλάει επικουρικά την μπάλα. Εδώ η ασίστ του Σπανούλη και τώρα πια γίνονται πάρα πολύ εύκολα για τον Ολυμπιακό σε τέτοιες φάσεις που έχει καθαρή δημιουργία ο αρχηγός του. Αυτό θέλω να, Βασίλη, να τελειώσω κάτι που έλεγα για τον Παπα-Νικολάου, ότι έλειψε στον Παπα-Νικολάου η ομάδα και το περιβάλλον που αναδείκνυε αυτή την αυτοπεποίθηση. Τα λάθη μετράει. Ναι. Έλειψε από τον Παπα-Νικολάου αυτή η ζεστασιά που είχε και η καλή χημεία που είχε με το ρόστερ του Ολυμπιακού. Νομίζω θα την ξαναβρει και είναι πολύ ο προπονητής του τον στηρίζει και επιμένει. Πιστεύω παίρνοντας πάλι αυτοπεποίθηση μέσα από τη συμμετοχή του στα κρίσιμα παιχνίδια, θα δεις που θα είναι καθοριστικός και σε στιγμές που το σουτ θα έρθει. Γιατί πέρασε και ένα μεγάλο βασανιστήριο πέρυσι που έμεινε καιρό έξω, όταν γύρισε στον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο, ήταν τραυματίας προερχόμενος τότε από τους Denver Nuggets, είχε την ανασφάλειά του, έχει τα άγχη του, είναι παίκτης που λειτουργεί πολύ με την ψυχολογία. Ακριβώς. 20-10 ο Ολυμπιακός που βάζει νέο αίμα στις αρτηρίες του Λοτζέσκι αντί Παπα-Νικολάου, και στην περιφέρεια είναι πια παρόν ο Ντάνιελ Χάκετ και παραμένει ο Πρίντες γιατί πρέπει να είναι έτσι. Και σουτάρει ο Λοτζέσκι τώρα για το 23-10. Που προσπαθούν στην ΑΕΚ να μαρκάρουν τη συνεργασία 2-5 και βοηθάνε από τον παίχτη της αδύνατης πλευράς. Σάκοτα δοκίμασε να βάλει ένα δεύτερο καλά τη σειρά. Η ΑΕΚ έχει επιθετικό rebound, καινούργια κατοχή με τον Δημήτρη Μαυροϊδή, ο οποίος πάντοτε έχει καλές κινήσεις, ρολάρει το κορμί του ωραία. 23-12, πάμε στο Θανάση Ασκούλια. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν λάβουμε υπόψη μας αυτά που έλεγε ο Γιώργος Ντόβιτς πριν την έναρξη του αγώνα, θα καταλάβουμε εύκολα ότι κάτι δεν πάει καλά στην τακτική με την τακτική, στον τρόπο με τον οποίο έχουμε προσπαθήσει. Και δεν κάνω λάθος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πόντοι και οι 23 για τον Ολυμπιακό έρχονται από αυτούς που θεωρητικά η ΑΕΚ ήθελε να περιορίσει. Ναι. Δηλαδή από αυτούς συνέβη που αυτό ακριβώς. Να κάνουν τη ζημιά στον Ολυμπιακό. Ναι, να συμπληρώσω κάτι, Θανάση, ότι έχει εξαιρεθεί στους Σπανούλης. Δηλαδή στους 23 πόντους πρέπει να έχει βγάλει 15 Σπανούλης. Εννοείται, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μαυροειδή θα πάρει το φάουλ από τον Γιάννη. Πάμε και στον Άρη Μπάρκα.
τα πράγματα εκεί στα πέριξ του πάγκου του Ολυμπιακού Άρη είναι πολύ πιο ήρεμο. Ο Ολυμπιακός κάνει το παιχνίδι του, έχει καλή δημιουργία, καλή εκτέλεση, αμήνεται αποτελεσματικά. Μα έχει καλή δημιουργία και έχει πάρει και 3-4 επιθετικά rebound. Και κυρίως έχει πολλή ενέργεια. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που έλεγε πριν ο coach Αγγέλου, ειδικά για τον Κώστα Παπανικολάου, ισχύει. Υπάρχει, ενώ θα περίμενε κανείς να δει κάποια κούραση λόγω των λίγων ωρών που υπάρχουν για την ξεκούραση, υπάρχει τρομερή ενέργεια και τρομερό κίνητρο. Ο Παπανικολάου ήταν ο παίκτης που το έδειξε αυτό περισσότερο από κάθε άλλο. Αλλά βλέπετε τι επιμονή υπάρχει, ειδικά σε όσους τροφοδοτούνται στη ρακέτα. Προτιμούν να το παλέψουν για να βγάλουν έστω μια φάση ένας εναντίον ενός κοντά στο ζωγραφιστό, παρά να επιλέξουν τη λύση του να βγάλουν την μπάλα στην περιφέρεια. Η ΑΕΚ με Ιβάνοβιτς, Δίξον, Σάκοτα, Μαυροειδή και Μιλόσεβιτς. Και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός με τον Σπανούλη και τον Πρίντεζ εναπομείναντες από το αρχικό σχήμα του Σφερόπουλου, με τον Λοτζέσκι, τον Πάτρικ Γιάν και τον Ιταλό τον Ντάνιελ Χάκετα, με την κόρη πάνω του Σάκοτα. Την μπάλα στα χέρια του Δίξον. Μιλόσεβιτς έχει καθαρό μισμάτς εκεί απέναντι στο Λοτζέσκι. Τον πάει μέσα. Εκεί όμως πάνω στις προσποιήσεις, τις απανωτές του Βόσνιου, θα χρεωθεί με βήματα. Κάνει μια ευκαιρία, εξημαδεύει τα μισμάτς, είτε με γκάρ είτε με ψηλό. Βεβαίως η παρουσία του Μιλόσεβιτς της δίνει αυτό το πλεονέκτημα, γιατί ένας παίκτης μπορεί να παίξει σε τρεις θέσεις. Αν παίξει το 3, μπορεί να παίξει το 4, στο 5. Και παίζει και στο 5. Είναι ένας παίκτης που έχει αθλητικότητα και έχει και χαρακτήρα, δεν φοβάται να βάλει το σώμα του. Εδώ άλλη μια ασίστ, αλλά δεν ασκόλαρει ο Χάκετ. Σπανούλης. Είναι πάνω στο 4, αλλαγή, όπως σου είπα. Πάλι μόνος του Πρίντεζης, θέση 4-5, ο Ολυμπιακός επιτίθεται σε αυτές τις δύο θέσεις στην ΑΕΚ. Και εδώ είναι η ικανότητα ατομική του Ντίξον που την έχει. Ναι, φαίνονταν. Που αν έχει χώρο, είναι ένας παίκτης που είναι σκόρερ. Ο Μάρκος Ντίξον σκοράρει, κατεβάζει τη διαφορά στους 7 πόντους, 23-16 από τον Αμερικανό που οργίασε όντας την υπηρεσία του Ηλία Ζούρου με την Εθνική Ομάδα της Γεωργίας στην προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2017, και ήταν και συμπαίκτης με τον Σανικί Τζικυρό, τον άτυχο φόρουαρντ του Άρη. Σουτιά τρεις, Σπανούλης, ανοίγει λογαριασμό. Και μάλιστα σε μια Βαγγέλη Αγγέλου αγαπημένη χρονική στιγμή, γιατί είναι buzzer beater. Ακριβώς, κάτι παθαίνει με τα buzzer beater. 26-16 διαφορά στους 10, λήξη πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός σε διψήφιο νούμερο. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο μεγάλο μάτς Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ήρθε το νέο Citroën C3. Αξίζεις κάτι μοναδικό. Citroën. Βάλε χρώμα στη ζωή σου με το νέο Renault Captur. Ήρθε το νέο Citroën C3. Αξίζεις κάτι μοναδικό. Citroën. Γιώργος Πίρες είναι πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής. Θα τον παίξει, πέτυχε κιόλας το νικητήριο καλάθι κόντρα στο Παναθηναϊκό την προπερασμένη Παρασκευή. Εδώ βλέπουμε στιγμές του Πρίντεζη στο μάτς, αφού είναι ο στάρ της βραδιάς μέχρι στιγμής, έχοντας σκοράρει ένα σωρό διαφορετικούς τύπους. Μόνο το πεταχτάρι στο pick and roll προηγουμένως τον έβαλε. Πάμε στον Άρη Μπάρκα, έχει μαζί του τον άμεσο συνεργάτη του Γιάννη Σφερόπουλου, τον Μίλαν Τόμιτς. Κόουτς, θα περίμενε κανείς να δούμε έναν Ολυμπιακό κουρασμένο και ίσως μαγκωμένο μετά την τελική προσπάθεια κοντά στη Μακάμπη, χωρίς να υπάρχει ώρα για ξεκούραση. Τι είναι αυτό που δίνει κίνητρο? Κουρασμένο όχι, γιατί έχουμε παίξει αρκετά παιχνίδια back to back στην Ευρώπη. Έχουμε συνηθίσει, έχουμε βρει τη φόρμουλα πώς πρέπει να γίνουν και προπονήσεις και αυτά, αλλά δεν υπάρχει κούραση. Και έχουμε και κίνητρο, έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ένα δέρμπι μπροστά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
Πάμε πάλι και σε σένα, Βασιλή. Ωραία. Τα ακούσαμε τα του Ολυμπιακού από τον Μίλαν Τόμιτς. Πάμε στον Ανάσα Σπούλια μας. Για ποιους λόγους, αν υπάρχουν καινούργιοι λόγοι για τους οποίους φώναξε ο Στόπτς, την ώρα που ο Σέρβος ο Ιβάνοβιτς αστοχεί και δίνει την ευκαιρία στον Ιωάννη Παπαπέτρου να κατεβάσει τον Ιβάνο Θανάση. Δεν θα χρησιμοποιήσω τις λέξεις που χρησιμοποιήσε ο Γιώργος Στόπτς. Μας πάνε μέσα. Ναι. Απλά θα πω ότι είπε στους παίκτες του πως δεν κάνουν απολύτως τίποτα σωστά και πως στην άμυνα όλοι ουσιαστικά κάνουν λάθη έχοντας δώσει το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να σκοράρει εύκολα. Είπε επίσης ότι το πρόβλημα ξεκινάει για την ΑΕΚ από τις αργές αντιδράσεις που έχουν οι παίκτες της στην άμυνα απέναντι στις δράσεις του Ολυμπιακού και πρέπει να γίνουν πιο γρήγορες αυτές τις αντιδράσεις. Μάλιστα. Έγινε το λάθος προηγουμένως στον Ολυμπιακό. Έχει κατοχή ΑΕΚ που παίζει με τον Ιβάνοβιτς. Τον έκανα εγώ Σέρβο προηγουμένως. Μαυροβούνιος είναι ο Ιβάνοβιτς. Με τον Ντίξον, τον Μαυροειδή, τον Σάκοτα και τον Μιλόσεβιτς. Το σούτ από τη γωνία. Ο Μιλόσεβιτς θα εκτελέσει 26-19 η ΑΕΚ με ένα ψηλό σχήμα, κάτι το οποίο είναι μέσα στην ρουτίνα της. Θέλω να πω δεν εκπλήσει, έχει τρεις παίκτες πάνω από τα 2-5 αυτή τη στιγμή στην πεντάδα της. Ναι. Με το Μιλόσεβιτς, τον Σάκοτα και τον Μαυροειδή. Ναι, νομίζω θα είναι αρχή της τακτικής αυτή. Θα χαμηλώσει το σχήμα της στη συνέχεια. Θα δει και αυτό το δεκάλεπτο πώς θα πάει, πώς θα πάνε οι συνεργασίες στη θέση 1-2 με το 5 και 1-2 με το 4. Και νομίζω αργότερα θα δούμε διαφορετική τακτική. Ο Ντίξον να βρει απέναντι του, είχαν πιάσει την κουβεντούλα, γι' αυτό το λέω. Πριν από την έναρξη του αγώνα των Γκριν και Ντίξον, λοιπόν. Είναι αντίπαλοι, φίτησαν την ίδια εποχή στα κολέγια, όχι στο ίδιο κολέγιο. Γνωρίζει τον καλά την Αμερική, ένας με το Virginia Tech, ο Green και ο Dixon με το Missouri και το Memphis μια χρονιά. Green έχει παίξει στην Ευρώπη, το ίδιο ο Dixon, η Άκ τον πήρε από την Νίμπουργκ το καλοκαίρι και πιο μπροστά είχε παίξει στη Λιθουανία. Ιβάνοβιτς για τον Αμερικανό που είναι πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ και τέταρτος στο πρωτάθλημα με μέσο όρο 15 πόντους. Αλλά σήμερα η άμυνα του Ολυμπιακού δεν έχει επιτρέψει στην ΑΕΚ να βρει ρυθμό στην επίθεση. Εδώ είναι ένα κακό τελείωμα από τον Ιβάνοβιτς. Χάκετ, ελεύθερο σου τριών πόντων, rebound το Φόλκερ. 26-19 στο σύν 7 Ολυμπιακός. Μιλόσεβιτς. Απέναντι στον Παπαπέτρου θα πάρει το φάουλ. Είναι λογικό ότι η ΑΕΚ θα κυνηγήσει με το ψηλό σχήμα. Έχει πάρει ο Φόλκερ τη θέση του Μαυροειδή, θα κυνηγήσει τέτοιες φάσεις μέσα στη ρακέτα για να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα. Έλα Θανάση. Και για να σας δώσω και ένα tip πάνω σε αυτό που λες Βασίλη, από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου η μπάλα δεν έχει πάει εκεί που ζήτησε ο Σντόπτ από το ξεκίνημα αυτής. Να παίξει δηλαδή ο Σάκοτα με τον Λοτζέσκι όταν τον βρει σε κατάσταση στο low post. Να παίξει ο Σάκοτα με τον Λοτζέσκι στο low post σε μια κατάσταση transition ουσιαστικά στο early post. Μάλιστα. Η ΑΕΚ μειώνει ακόμα περισσότερο. Τρέχει ένα σερί 5-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Στη δεύτερη περίοδο. 26-21. Κατεβάζει τη διαφορά τους 10 στους 5. Λοτζέσκι απέναντι στο Μιλόσεβιτς. Και φάουλ μέσα στο ζωγραφιστό. Εδώ είναι η σειρά του Ολυμπιακού να διαβάσει καλά το μισμάτς. Η γρήγορη πάσα προς τον Μπίρτς και το φάουλ που αναγκάζεται να κάνει ο Ιβάνοβιτς, ο Πατρικ Γιάνγκ στον πάγκο. Άτος εδώ νεαρός. Ιβάνοβιτς. Ήταν πέρσι στη Μέγα Βιζούρα. Ο Νίκολα. Στην Ποντγκόρισα γεννήθηκε. Εκεί όπου εδρεύει πια ο Ηλίας Ζούρος, ο προπονητής της Μπουντούτσονος. Χάκετ. Η μπάλα στον Παπαπέτρου. Γκριν. Ο Γκριν με τον Ντίξον. Μεταφορά. Παράβαση από τον Αμερικανό. Που κι αυτός πέρασε να την πω την έκφραση έτσι λαϊκά. Λούκι. Γιατί ενώ μπήκε φορτσάτος στη σεζόν. Έκανε καλά μάτς. Κάποια στιγμή βρέθηκε σε καραντίνα στο μάτς με τον Κολοσσό από το Σφερόπουλο, ξαναγύρισε. Τα ξεπέρνουν αυτά. Εντάξει, πάντα συμβαίνουν και πάντα κάποιος θέλει χρόνο και να δει αντιδράσεις του σε σχέση με αυτό που ζητάει και με το χαρακτηριστικό. Εδώ θα παίξει όμως μια εξαιρετική άμυνα πάνω στον Νούκιτς. Θα του κατεβάσει το γενικό, αλλά ο Κροάτης είναι πεισματάρης. Ούτως ή άλλως έχει νικήσει πολλούς αντιπάλους σοβαρότερους από τους παίκτες. Θέλω να πω την ατυχία του, την κούρασή του. Όλα αυτά τα χρόνια ένας πιστός, αφοσιωμένος παίκτης. Και να πως η Άρη κατεβάζει.
εκείνη η σειρά του σωρό. 6-23, 7-0 η ΑΕΚ. Γυρίζουμε σε λίγο στο σεφ. Καινούριο. Μόνο αυτό, έλα να δεις. Καινούριο τάμπλετ, καινούριο ψυγείο. Γεμάτο ψυγείο. Και. Καλά, δεν μου λες. Τι λεφτά βγάζεις. Δεν βγάζω. Βάζω. Στην Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους. Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε σε όποια προσφορά και σε όποιον συνεργάτη του προγράμματος θέλετε. Και όλα αυτά από την τράπεζα που θέλετε. Μία προθεσμιακή, πολλαπλό κέρδος. Από την Αλφα Μπα. Κερνάς εσπρεσάκι. Αμέσως. Ναι, μια καφετιέρα θα ήθελα. Θα πληρώσω με μπόνους πόντους. Ξανά πίσω, η ΑΕΚ τρέχει, η Βαγγέλη, ένα σερί 7-0. Η πρώτη περίοδος με τον buzzer beater του Σπανούλη έδειξε 26-16. Το σκόρ είναι 26-23 με το καλάθι που έβαλε ο Ρόκο Λένιουκιτς. Μέσα σε 2,5 λεπτά και οι φωνές του Σφερόπουλου πώς επιτοπλίζονταν, ήταν για την επίθεση. Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός. Δηλαδή για την κυκλοφορία της μπάλας, για την εκτέλεση και ότι δεν πάνε με δύναμη προς το καλάθι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός. Αυτό σου είπα ότι είναι νωρίς ακόμα. Δίνει μια μάχη να προσαρμοστεί, να δει πώς θα παίξει χωρίς το Σπανούλη, έτσι. Που θα πρέπει οι παίχτες να καταλάβουν ποιος θα δημιουργεί, ποιος θα εκτελεί. Όπως είπε ο προπονητής του, πώς θα πάνε δυνατά στο καλάθι, πώς θα κινούνται περισσότερο. Το Σπανούλη είναι πιο στατική. Όταν είναι έξω, ο Σπανούλης πρέπει να είναι πιο επιθετική. Εδώ έχει ξανά μισμάτσια, το διαβάζει ο Μιλόσεβιτς και πάλι από τα χέρια του Γκριν καταλήγει ότι η ΑΕΚ συνεχίζει και δεν έχει λόγο να του αλλάξει τα Νάση με αυτό το ψηλό σχήμα, με την προφανή στόχευση να σημαδέψουν όλα τα μισμάτς στην άμυνα του Ολυμπιακού, που παίζει χωρίς το Σπανούλι και χωρίς τον Πρίτεζη, και που έχει στην περιφέρεια του πια τον Γκριν και τον Χάκετ, το 3 είναι ο Λοτζέσκι, και χωρίς τον Παπα-Νικολάου. Βολές για τον Μιλόσεβιτς, 26-23, τύπος δόθηκε το time out. Βάσιλη ήταν πιο ήρεμος, προφανώς, αρκετά πιο ικανοποιημένος, και ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν να σημαδεύουν στο low post, όχι απαραίτητος για να κλείσει η φάση από εκεί, αλλά ουσιαστικά για να ξεκινήσει η φάση από εκεί, και είτε με ένα low post παιχνίδι να τελειώσει, είτε μέσα από το low post να βρεθεί μια πάσα εξωτερική για ένα μακρινό, είτε από τον Dixon είτε από τον Σάγκοτα. Ο Βαγγέλης Αγγέλου που μας θυμά σήμερα με την παρουσία του είπε μια μεγάλη κουβέντα, προπονητής είναι, σωστά το έλεγε, ότι πολύ σημαντικό ρόλο σε τέτοια μάτς και σε κάθε μάτς παίζουν οι βολές. Αμέσως η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να μειώσει τον πόντο και ο Μιλόσεβιτς έχασε και τις δύο βολές. Και η διαφορά παραμένει στους τρεις υπέρ του Ολυμπιακού. 26-23 η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Αντί, να εδώ οι βολές 2-4 Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει πιο πολύ inside game. Αν αυτό καθρεφτίζεται από τον αριθμό των βολών, θα γίνει απαραίτητο παντούτε. 26-23 επιστροφή Λαρετζάκη αντί Dixon. Ολυμπιακός ψάχνει τις καλές αποστάσεις του και την καλή κυκλοφορία της μπάλας. Κάτι που όντως του έχει λείψει τη δεύτερη περίοδο. Παπαπέτρου, ωραία κίνηση. Το καλάθι για το 23, ένα καλάθι ανάσα για τον Ολυμπιακό που είχε να σκοράρει ακριβώς 4 λεπτά και είχε δεχθεί ένα σερί 7-0. Εδώ με αυτοδυσία ο Χάκετ, credit για την άμυνα του Ιταλού, αλλά όχι credit για την εκτέλεση του Γκριν. Η ΑΕΚ της Καπουλάρη, της Καπουλάρη στην άμυνα της, παραμένει το 28-23. Εδώ ξανά η κίνηση του Παπαπέτρου. Ναι, εδώ βλέπουμε ότι άλλαξε παίχτη, άλλαξε μαρκαρίσμα του Ολυμπιακός. Ο Παπαπέτρου πήγε στο Μιλόσεβιτς και ο Λοτζέσκι είναι στο Σάκοτα. Εδώ υπάρχει ένα μισμάτς και στο επιθετικό rebound. Εδώ να παράλληλο λίγο θα γινότανε. Την μπαλά έφυγε από τα χέρια του Σάκοτα. Γιατί ο Μιλόσεβιτς είχε νομίζω 3-3 ρήγματα παίρνοντας την μπάλα. Τρεις φορές ιδιαίτερα, όπως είπε ο Θανάσης, κατόπιν οδηγιών στο transition. Και τώρα είναι σημαντικό να μείνει ζωντανή και επιθετικά χωρίς τον Dixon. Εδώ η κίνηση του Λοντέσκη, κλασική κίνηση Μάτ Λοντέσκη. Η επιβράβευση, η κατάφαση από τον Γιώργο Πρίτεζη, είναι η κίνηση που ο Λοντέσκη την κάνει.
από τότε που τον κουβάλισε, λίγο άγνωστο ίσως στο ευρύ κοινό, γιατί έπαιζε στο Βέλγιο, ο Γιώργος Μπαρτζόκας την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό, το πώς κινείται μακριά από την μπάλα για να βγει και να πάρει το σούτ και να εκτελέσει ο Λοτζέσκι στους 8 η διαφορά, time out, γυρίζουμε. Να φεύγεις στη σωστή στιγμή. Αξία ανεκτίμητη. Ανέπαφες συναλλαγές από τη Mastercard. Σε όλα τα καταστήματα με το ειδικό σήμα. Ωραίο αυτοκίνητο. Ευχαριστώ. Το ελέγχεις με το κινητό σου, ε? Όχι. Όμως αν τρακάρεις, καλή αυτόματα βοήθεια, σωστά? Γιατί δεν παίρνεις ένα Opel? Yeah! Νέα στάνταρ στην πολυτέλεια. Opel OnStar. Με smartphone app, αυτόματη απόκριση σε σύγκρουση και προσωπικό σύμβουλο. Τώρα σε όλα τα Άστρα. Άστρα με πρόγραμμα Opel 5x5. 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν OnStar. Με το καλάθι τριών πόντων πάνω στην κίνηση, ο Ματ Λοντζέσκι κάνει το σκορ 31-23. Μένουν ακόμα 5,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Θανάσης Πουλιάς έχει μαζί του τον συνεργάτη του Γιούρις Ντόβτς, που έχει διατελέσει μια φορά και προπονητής πέρυσι το μάτσο με το Ρέθιμ, δηλαδή, το Σωτήρη Μανολόπουλο. Κότσι, η διαφορά είναι στους 8. Η ΑΕΚ είχε μειώσει στους 3. Τι είναι αυτό που δεν βοηθάει την ΑΕΚ μέχρι τώρα να σταθεροποιήσει την απόδοσή της και να βρεθεί κοντά στο σκορ? Καταρχά θα αναφερθώ στο πολύ κακό ξεκίνημα. Φανήκαμε ανέτοιποι. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ άσχημα, ειδικά στο κομμάτι της άμυνας. Όταν παίζουμε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, πρέπει πρώτα απ' όλα να παίξεις άμυνα, να τα παίξεις όλα και από εκεί και πέρα να έχεις καλές επιλογές στην επίδεση. Ήμασταν ανέτοιμοι. Καταφέραμε μετά να μειώσουμε, αλλά και ο Ολυμπιακός αντέδρασε. Μετά το time out αντέδρασε πολύ καλά και πάλι σε αυτό το κομμάτι πάλι είχαμε προβλήματα συγκέντρωσης. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Λοντζέσκι, στο τέλος του χρόνου, αφού προηγουμένως μια πεθαμένη μπάλα της έδωσε ζωή ο Μπίρτς με το επιθετικό rebound, και αφού νωρίτερα η ΑΕΚ ξαναδιάβασε και αξιοποίησε πάλι τα προφανή και απανωτά μισμάτς που βρίσκει στην άμυνα του Ολυμπιακού, και είναι πολύ λογικό γιατί η ΑΕΚ παίζει με τρία μεγάλα κορμιά στην πεντάδα της, και όσο ο Βαγγέλη, που αυτό είναι ίδιο του Ολυμπιακού, να παίζει με αλλαγές στα screen. Αυτό θα το βλέπουμε ως πολύ συνηθισμένη εικόνα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Τώρα δεν γίνονται αλλαγές στα screen. Από ό,τι ακούσαμε και στο time out, το early post, δηλαδή το παιχνίδι στο transition και στο set παιχνίδι, χωρίς screen, γιατί γίνονται αλλαγές με το 5, επιτίθενται στις 3. Δηλαδή όποιος μαρκάρει το Williams ή το Milosevic ή προηγουμένως να ξεκινήσει τη δημιουργία τους από εκεί. Θεωρούν δηλαδή ότι θέση 3 στον Ολυμπιακό. Ο ελληνικός γκάρι του Ολυμπιακού είτε είναι ή ο Γκριν ή ο Λοτζέσκι ή ο Χάκετ, που είναι πιο δυνατός στην άμυνα με μπάλα, επιτίθεται στο low post. Αυτό είναι ένα από τα μισμάτς που έχει διαλέξει να επιτεθεί η ΑΕΚ. Έξω ο Βίλιαμς, μέσα πάλι στην πεντάδα της ΑΕΚ, ο αρχηγός στο Σάκοτα. Παπαπέτρου δεύτερο καλάθι σε χρονικό σημείο για τον Ολυμπιακό, όπως και προηγουμένως που διέκοψε το σερί της ΑΕΚ, και τώρα για να ανεβάσει τη διαφορά στους 9 παραπέτρου. Εδώ, ξανά το ίδιο. Σε θέση 3. Είναι 8η φορά. Παίζουν εκεί συνέχεια, συνέχεια. Όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Εδώ θα νικήσει. Προηγουμένως ο Λοτζέσκι μάρκαρε τον Williams. Στην αρχή του μάρκαρε τον Μιλόσεβιτς. Επιτίθεται πάνω στη θέση 3. Ποιος θέλει πιο πολύ υπομονή εκεί, η άμυνα ή η επίθεση? Και οι δύο. Ο Ολυμπιακός ξανά με τον Λοτζέσκι. Τώρα γίνεται μια μάχη συν πλην. Πόσο πλην είμαι και πόσο συν είμαι. Πάλι, εδώ βλέπεις το ίδιο. Το ισοζύγιο. 36-27. Ναι, είναι μια πολύ, πολύ ξεκάθαρη και επαναλαμβανόμενη εικόνα που δημιουργεί κιόλας σε ένα βαθμό το σενάριο του μάτς. Γιατί δεν είναι μόνο η Ντόρτ να παίξει κατά αυτόν τον τρόπο, είναι και το πώς αντιδρά ο Ολυμπιακός. Ναι, ο Ολυμπιακός βγαίνει από τις Σπανούλες, θέλει να επιτεθεί με τον καλύτερο off-screen παίχτη, δηλαδή η ομάδα προσπαθεί να στήσει screen στο Λοντζέσκι. Είχε μια προσπάθεια assist και ένα τρίποντο, και ο αντίπαλος προσπαθεί να τον πιέσει αμυντικά. Δεν αφήνει στην επίθεση να βγάλει τα πλεονεκτήματά της. 36-29, ο Ολυμπιακός προηγείται με 7 της ΑΕΚ.
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 8η αγωνιστική στη Στοίχημαντς GR Basket League. Απευθείας μετάδοση από την Κοσμοτέ TV. Εδώ σε ένα μάτς που έχει διακυμάνσει και που τώρα ο Ολυμπιακός παίρνει το φάουλ με τον Χάκετ. Και εδώ είδαμε και άλλη μια αντίδραση της ΑΕΚ. Στο πρώτο δεκάλεπτο είχαμε πει ότι η άμυνα Πικερόλ που αντιμετωπίζεται ομαδικά είχε πρόβλημα. Βλέπουμε τώρα τρίτη φορά που επιλέγει να αλλάξει η ΑΕΚ. Έξω ο Μιλόσεβιτς, οπότε πάει σε ένα πιο, μπορεί να μην είμαι ακριβής, αλλά σε ένα πιο λελογισμένο σχήμα, ας πούμε. Τώρα θα είναι η μπακέτα στον Dixon και στη δημιουργία του Ούκιτς. Και τρεις σουτέρ που έχει η ομάδα, ο Βασιλιάδης, ο Σάκοτα και ο Dixon, θα πρέπει ο Ούκιτς να τους εκμεταλλευτεί. Και από την άλλη πλευρά περνάει το πρώτο βιολί του Ολυμπιακού, συνήθως και στους δύο τομείς. Απόψε καταφανώς στη δημιουργία, γιατί δεν έχει σκοράρει πολύ, έχει βάλει ένα καλάθι ο Σπανόλης. Ολυμπιακός προηγείται με 8-37-29. Ούκιτς εναντίον Γκριν. Ολυμπιακός παίζει με 3 γκάρ εδώ, αλλά παίζει με 4 το Παπαπέτου και 5 τον Καναδό τον Μπίρνς. Εδώ βλέπεις θα προσπαθήσει ο Ούκιτς. Αυτή είναι η επίσης. Το high low δεν έπιασε, αλλά η ΑΕΚ έχει σουτ με τον Βασιλιάδη, αλλά ο Ολυμπιακός έχει rebound και μάλιστα εντυπωσιακό με αποφασιστικότητα από τον Παπαπέτρου. Green εναντίον όλων πάνω στο traffic που λένε οι Αμερικανοί στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. Να το βάλει. Εδώ αυτό θέλει ο Dixon. Αυτό θέλει ο Dixon. Ανοιχτό χώρο να παίξει και ότι όταν υπάρχουν σουτ που δεν έχουν καλή ισορροπία. Να το βάλει. Επιτίθεται πάνω στον Χάκετ. 30-29 του Ντάνιελ Χάκετ. Επιστρέφει ο Βαγγέλης Μάντζαρης. Ολυμπιακός έχει πιο κοντό σχήμα τώρα. Το λέω αυτό γιατί ο Χάκετ είναι κατά τη πιο ψηλός από τον ούτως ή άλλως ψηλό για γκάρα Μάντζαρη, αλλά μικρή διαφορά. Ο Dixon στις βολές. Θα γυρίσει και ο Πρίντεζης. 37-29. 2,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Είναι πιο πολύ μάτς Ολυμπιακού ή πιο πολύ μάτς ΑΕΚ στο ρυθμό, γιατί στο σκορ είναι προφανώς μάτς Ολυμπιακού. Και γίνεται ακόμα περισσότερο τώρα με την εκτέλεση του Βασίλης Πανόλης. Είναι ακόμα νωρίς το παιχνίδι. Νομίζω θα συμφωνείς και εσύ ότι φέτος βλέπουμε ιδιαίτερα στην Ευρωλίγα, αλλά και στα κλειστά παιχνίδια, ότι κρίνονται τα παιχνίδια στα τελευταία 4 λεπτά. Τρομερή άμυνα από τον Μπίρτς πάνω στον Μαυροειδή. Η καλή άμυνα δίνει την ευκαιρία. Θα καρφώσει ο Παπαπέτρου που θα είναι πολύ καθοριστικός παράγων και σήμερα, γιατί δεν συμβαίνει για πρώτη φορά ούτε στο ελληνικό ποτάσμα ούτε στην Ευρωλίγα στα καλά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν στον Ολυμπιακό. Ο Κίτς Dixon για 3, το βάλε. 41-2 από τον Dixon που έχει σου 3 πόντων σε εκείνο το περιβόητο μας. Γεωργία Μαυροβούνιο είχε βάλει 35 πόντους, είχε 7 στα 10 τρίποντα που έγινε και έτσι πολύ δημοφιλές στο YouTube. Λάθος στη συνεργασία Σπανούλη Μπίρτς. Αντιθέτως στη συνεργασία Ούκιτ Dixon είναι αποτελεσματική για την ΑΕΚ που έχει αντίδραση, έχει ανακλαστικά, κατεβάζει τη διαφορά στους 7. 44. Πάμε να δούμε εικόνες από τον Μάτ Λοντζέσκι. Εδώ από τη γωνία. Λοντζέσκι είναι ο πολυτιμότερος παίκτης πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Νούμερο 1 στο ranking με 16,7 μονάδες. Είναι τρίτος καλύτερος σουτέρ 3 πόντων, 17-37, 46%. Έχει 12,5 πόντους και γενικώς έχει πλούσια στατιστική. Τα 6,1 rebound για γκάρ. Πολύ μεγάλο νούμερο. Ακούμε Γιάννη Σφερόπουλο. Το χρόνο σου, attack. So if no, we go here, pass good screen, if you are open, shoot, otherwise pick and roll. If you don't get the ball, go here, cut inside. Εδώ η φάση με τον Μαυροειδή και τον Μπίρτ. Πλάθο δεν φαίνεται αν τυχόν ο Μπίρτ έχει χτυπήσει το χέρι του Μαυροειδή, αλλά πας. Το λέω αυτό γιατί ο Μαυροειδής γκρίνει να ξέρει εκεί.
41-34, διαφορά σε 7-1-20 πριν από το τέλος. Ακούσαμε τον Γιάννη Σφερόπουλο. Πάμε να πληροφορηθούμε από τον Θανάση Ασπρούλια τα δρόμενα στον πάγκο Τσάκ με τη διαφορά στους 7 υπέρ του Ολυμπιακού και το Μάντζαρη στην μπάλα πάνω. Λοιπόν, ο Ντούσαν Σάγκοντα θα είναι ο αποδέκτης της επόμενης επίθεσης της ΑΕΚ. Ενώ τώρα ο Πέντης κάνει το 43-34. Ενώ ένα καλάθι του Σφανούλη από το low post λίγο νωρίτερα πάνω σε μια κίνηση του Ολυμπιακού ήταν αυτό που στεναχώρησε, απογοήτευσε τον Γιούρις Ντόλτς, ο οποίος έδωσε οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ δεν θα δέχεται τέτοιου είδους καλάθι. Ούχιτς. Ούχιτς ψάχνει το Μαυροειδή. Εδώ θα παίξει μια φανταστική άμυνα ψηλά στον αέρα ο Πρίντεζης απέναντι στον πρώην συμπαίκτου. Είχαν σηκωθεί ο Παπαπέτρου, είχε ανέβει στις διαφημιστικές πινακίδες, δεν γίνονται αυτά. Να πανηγυρίσει το τρίποντο του Σπανούλη που ποτέ δεν πήγε. Ναι, και οι υπόλοιποι άρη, και οι υπόλοιποι. Φοβερή σκηνή είναι αυτή, για τα bloopers ή για τα highlights. Ο Ολυμπιακός απαγορεύει στην ΑΕΚ να σκοράρει, είναι σε μια φάση δευτερεύοντος ευνηδιασμού. Πάσα έξω και τώρα πια είναι στο σετ παιχνίδι, στο 5-2-5, κάλυψη ΑΕΚ, Μαντζαρής. 43-34. Buzzer beater. Πάμε ξανά για buzzer beater. Όχι. Τελειώνει το ημίχρονο. Δεν έκαναν αυτό που είχαν στο μυαλό τους ούτε ο Σπανούλης ούτε ο Γκριν. Σημαίνει η Βαγγέλη Αγγέλου ότι τελειώνει το ημίχρονο. Με διαφορά στους 9 ο Ολυμπιακός προηγείται τσάκ 43-34 σε ένα μάτς που δεν ξέρω αν μας έκανε κατά τους σοφότερους, αλλά όπως εξελίσσεται το σκορ αποτυπώνει αυτό που έχει συμβεί. Ναι, και θα πούμε περισσότερα μόλις γυρίσουμε, γιατί θα πάμε στον Άρη Μπάρκα που έχει μαζί του τον άνθρωπο που έβαλε τις πρώτες φιτιλιές στο μάτς, τον Γιώργο Πρίντεζη. Γιώργο, έθεσες από πολύ νωρίς τον τόνο για το τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχιστεί να γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο, αφού υπάρχει μια διαφορά, αλλά η ΑΕΚ παραμένει επικίνδυνη? Κοίτα, είναι ένα μάτσο το οποίο πρέπει να αντιδράσουμε μετά την κακή εμφάνιση με τη Μακάμπη. Μέχρι στιγμή έχουμε τα κάμα πάμε καλά, αλλά η ΑΕΚ γενικότερα είναι μια ομάδα πολύ οργανωμένη, η οποία δεν συγχωρεί τα κοινά διαστήματα και πρέπει να τα προσέξουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και τα 40 λεπτά. Το κίνητρο ενός τέτοιου ντέρμπι έχει μεγαλύτερη σημασία από την κούραση που μπορεί να νιώθεις όταν έχεις παίξει σε λιγότερο από 48 ώρες ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας? Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο γιατί δεν έχουν περάσει πάρα πολλές μέρες που θα ξεκουραστούμε, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να είμαστε σοβαροί. Παίζουμε για ΑΕΚ ΑΕΤ φέτος, οπότε είναι σίγουρα ένα έξτρα κίνητο γιατί πρέπει να κερδίσουμε και πρέπει να κρατήσουμε το ΑΕΤ στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Πίτη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έτσι ασθμένο το σκόρας, λογικό είναι. Σταμάτησε εκεί για να κάνει τα σχόλιά του, αλλά πάμε και στην άλλη πλευρά. Θανάση Ασπούλιας έχει μαζί του τον Κώστα Βασιλιάδη. Κώστα, τι είναι αυτό που πρέπει να διορθώσει η ΑΕΚ για το δεύτερο ημίχρονο? Να σταματήσουμε να παίζουμε μόνοι μας. Αυτό. Άμα αλλάξει αυτό, νομίζω μπορούμε να κερδίσουμε κιόλας. Από το πρώτο ημίχρονο, τι είναι αυτό το οποίο θες να κρατήσεις, έτσι ώστε να λειτουργήσεις ως θεμέλιο για το δεύτερο ημίχρονο? Κοίτα, είμαστε πολύ καλοί γενικότερα στην άμυνα, εκτός από κάποια βιασμένα σουτ που φάγαμε εθνιδιασμό. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα κάνουμε κάπως καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ, Κωστά. Ωραία, ακούσαμε και τον Γιώργο Πρίντεζη και τον Κώστα Βασιλιάδη. Ολυμπιακός ΑΕΚ 43-34, 19-13 τα rebound, 5-4 τα κλεψίματα. Ο Ολυμπιακός ξαναβρήκε τη δημιουργία του και το λέω αυτό γιατί με τη Μακαμπή είχε 12 ασίστ σε όλο το μάτς, σήμερα ήδη έχει 13, γιατί δίνει τον τόνο ο Σπανούλης και όχι μόνο αυτός. Η ΑΕΚ έχει χαμηλή δημιουργία, 4 ασίστ. Τα τρίποντα που για τον Ολυμπιακό είναι κάζους μπέλη και γενικώς κουβέντα εδώ και καιρό, είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, 6-11. Η ΑΕΚ και μένω στην κουβέντα που έκανες Βαγγέλη, ότι το πόσο σημαντικό ρόλο είτε πρωτευόντως είτε δευτερευόντως θα παίξουν τα σουτ σήμερα. Ναι, υπάρχει και άλλη μια κατηγορία που νομίζω, εντάξει, ο Ολυμπιακός κρατάει την ΑΕΚ κάτω από τους 20 πόντους ανά δεκάλεπτο, που είναι πολύ σημαντικό και για να ανέβει αυτό το στοιχείο το τρίποντο είναι χαρακτηριστικό. Και νομίζω ο Ολυμπιακός, αν δεν ήταν, έχει χάσει κατοχές από τα λάθη, έχει παραπάνω αριθμό λαθών από τα επιτρεπόμενα, όπως και η ΑΕΚ έχει ένα μεγάλο αριθμό από λάθη. Νομίζω ότι βλέπουμε ένα παιχνίδι αμφίροπο, η συγκέντρωση των παιχτών θα παίξει πάρα πολύ ρόλο. Ένα λάθος μπορεί να το πληρώνεις διπλά,
μία λάθος πάσα μπορεί να σου δώσει ένα εύκολο καλάθι. Οπότε είναι όλα αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που θα πρέπει οι ομάδες μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο και θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό μπάσκετ. Επιμένω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Επαναλαμβάνω, το βλέπετε κιόλας αποτυπωμένο εδώ στον πίνακα στην κάρτα. Ολυμπιακός ΑΕΚ 43-34, 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το ντέρμπι ανάμεσα σε δύο αίτητες ομάδες που τρέχουν το ίδιο ρεκόρ 7-0. Να γυρίσουμε σε λίγα λεπτά. Κοσμοτέ TV, Ολυμπιακός εναντίον ΑΕΚ, σκορ πρώτη μηχρόνου 43-34. Σε αυτή την μάχη μεταξύ των δύο αίτητων και επικεφαλής ομάδων του πρωταθλήματος, 7-0 Ολυμπιακός, 7-0 ΑΕΚ. Μια και το έφερε κουβέντα για τον Ολυμπιακό, είναι, δεν είναι πρωτόγνωρη συνθήκη να τρέχει ένα σερί τέτοιο. Και για την ΑΕΚ δεν είναι. Η ΑΕΚ πέρυσι τελείωσε, έφτασε στο 7-0 μέχρι να ιτηθεί στην 8η αγωνιστική 28 Νοεμβρίου από τον Άρη με 83-74. Τη σεζόν εδώ πριν τις εναντίον Τίξον που είναι οι πρωταγωνιστές, τους βλέπουμε σε παράλληλα πλάνα. Δείξαν εδώ το post-up του Πρίντες, η προσποίηση Πρίντες που από την αρχή του αγώνα, γιατί ο Δίξον δεν ήταν στο βασικό σχήμα, έδειξε τις προθέσεις του και έδωσε τον τόνο. Τη σεζόν 2001-2002-2003, μετά το πρωτάθλημα που είχε κατακτήσει στη δραματική σειρά των 5 τελικών και με την ανατροπή με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ έτρεχε πάλι σε ρή 7-0 και ιτήθηκε 8η αγωνιστική 21 Δεκεμβρίου από τον Ολυμπιακό στην έδρα της, στο Γαλάτσι τότε, 71-66. Τη δε σεζόν 2001-2002, το χρονιά που έδωσε το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ είχε το καλύτερο σερί στην ιστορία της, 9-0, μέχρι να χάσει 10η αγωνιστική 8 Δεκεμβρίου στο Ιβανόφιο από τον Ηρακλή με σκορ 69-63 στον Ηρακλή, που ήταν τότε εδώ σκορά, η μετέπειτα μισή εθνική ομάδα της Ελλάδος. Δημιουργία Σπανούλης, αρχίζει Βαγγέλη το μάτς ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που άρχισε η δεύτερη περίοδος, όπως το επίκρονο, όπως άρχισε το πρώτο, ναι. Ακριβώς. Με τη δημιουργία του Σπανούλη και το κάρφωμα του Μπίρτς. Δίξον. Ο Βασιλιάς προσπάθησε να απαντήσει, ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα σε διψήφια διαφορά, 45-34. Μάντζαρης. Ο Μάντζαρης με τον Πρίντες, ο Σπανούλης, ο Παπα-Νικολάου και ο Μπίρτς, βασική πεντάδα του Ολυμπιακού. Σπανούλης εκτελεί με μια κίνηση που είναι all time classic στο ρεπερτόριό του. 47-34. Ο Ολυμπιακός σοβαρίζει τη μεγαλύτερη διαφορά που είχε πάρει και στο πρώτο ημίχρονο της τάξης των 13 πόντων. Δίξον από τη γωνία προς τον Παπα-Νικολάου. Δεύτερο σούτα τον Αμερικανό. 0-2, αλλά εκεί βάζει το χέρι το Μποϊδής και θα νικήσει τον αέρα, τον Πρίντεζη και τον Μπίρτς για το 47-36. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Πάμε μια γρήγορη πρώτη βόλτα στους πάγκους να ακούσουμε τι διημήφθη την ώρα που οι δύο πεντάδες πήγαιναν στον αγωνιστικό χώρο. Άρη. Βασίλη, προηγούμενη παρατήρησή σου, όπως και αυτή του κόουτς Βαγγέλη, ήταν απόλυτα σωστή. Όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, έτσι θέλει και ο Ολυμπιακός τώρα να χτυπήσει, περνώντας την μπάλα στο 4 και στο 5. Κυρίως ο Πρίντεζης που έχει την ικανότητα να παίξει το πόστο όσο ελάχιστη στην Ευρώπη, αλλά και ο Μπριτς που είναι το ιδανικό εξάρτημα στο pick and roll του Σπανούλη, να τροφοδοτηθούν για να δώσουν τον τόνο στην επίθεση. Και δράτω με τις ευκαιρίες, πρωτού πάω στο Θανάση, επειδή το Μπάρες Μπάρκας και το βλέπουμε, τον είδε τον Μπριτς πέρυσι στο τουρκικό πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι, με την Ουσάκ Σπορτίφ. Ευαγγέλη. Ναι, ναι, τον είδα, ναι, ναι. Ένας σε εμάς δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Και ένας παίκτης που μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και νομίζω ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλή επιλογή σε αυτή τη θέση και τον είδα και το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σωστό. Που ήταν πάρα πολύ καλός, αν και δεν είχε πολύ χρόνο με τους NBAers. Είναι ένας παίκτης που νομίζω κολλάει σε όλα τα puzzle οποιασδήποτε ομάδος και συμφωνώ με τον Άρη που είπε ότι είναι. Δεν το λέω, αφήνοντας καμιά σπότα, ενώ η Άκη βρίσκεται στην επίθεση, λες να του φτιάξει αυτού την καριέρα όπως έφτιαξε του Χάινς, του Ντάνστον και του Χάντερ Ολυμπιακός. Πιστεύω πως. Γιατί ναι. Το λέω αυτό, γιατί αμέσως έχουμε τα 4 τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός ανέδειξε, εκτόξευσε και το ξέρεις καλά εσύ του Χάινς,
τις καριέρες παικτών του Ολυμπιακού και τη συνεχεία με τα λεφτά που έριξαν οι Ρώσοι και οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να τους κρατήσουν και οι Ισπανοί. Μα ακριβώς. Τέσσερις παίκτες ίδιας θέσης δηλαδή. Αυτό που λες τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ώστε για να πείσεις τους παίκτες να μπορούν να έχουν καλές σχέσεις και να μπορούν να παίζουν ομαδικό μπάσκετ. Γιατί αυτό που είπες ακριβώς, ότι ο ένας μπορεί να αναδείξει τον άλλον. Ας μην ξεχνάμε, ο Λάσμε ήρθε από τον Ομπραντόιρο με 200.000 δολάρια συμβόλαιο και δίπλα στο Διαμαντίδη εκτοξεύτηκε η τιμή του. Έτσι. Και πήγε σε ένα εκατομμύριο στη Γαλατά. Και είμαστε τυχεροί που τα δικά μας γκάρ, ο Παπαλουκάς πριν, ο Ζήσης. Ακριβώς. Δηλαδή η ομαδικότητα και οι σχέσεις των παιχτών μπορούν να αλληλοβοηθηθούν. Πρίτεζης για τρίποντο, rebound από τον Μπίρτ, θα πάρει το φάουλ από τον Μαυροϊδη. Πάμε στον Θανάσια Σπρούλια. Λοιπόν, οι οδηγίες που έδωσε ο Γιούρις Ντόβιτς πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου αφορούσαν κυρίως στον επιθετικό τομέα. Να διορθώσω, συγγνώμη Θανάση, γιατί είδα το replay τώρα, το φάουλ του χρόνου τον Ντίξον χαμηλά και όχι ο Μαυροϊδης. Έλα, πες. Λοιπόν, η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να επιτεθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο παιχνίδι από έξω προς τα μέσα και από μέσα προς τα έξω, έτσι ώστε η δημιουργία να έρθει μέσα από τα mismatch που θα δημιουργηθούν κοντά στο καλάθι και από τα παιδιά τα οποία θεωρητικά θα έχουν αβαντάζ απέναντι στον παίκτη που τους μαρκάρει. Ο Μπίρτς χάνει και τις δύο βολές που δεν περισσεύουν κιόλα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει ένα χρόνιο πρόβλημα, μια χρόνια ασθένεια σε ελεύθερες βολές. Φέτος σουτάρει καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Λέω όμως ότι δεν του περισσεύουν σήμερα. Έχει και χαμηλό ποσοστό, έχει 3 στις 8 αν βλέπω καλά. Την ώρα που η ΑΕΚ έχει 12 στις 17. Ο Ντίξον φεύγει, γυρίζει ο Μιλόσεβιτς και η ΑΕΚ πάει σε ένα ντεζάβι από το πρώτο ημίχρονο που τη βοήθησε να γυρίσει το μάτς. Από τους 13 δηλαδή, με Σάκοτα, με Μαυροϊδη, με Μιλόσεβιτς. Δείξον έχει τρίτο φάουλ, ο Βασιλιάδης εδώ και Ούγκιτς στον Άσο είναι οι άλλοι δύο. Να παίξουν μια μάτσα άμυνα με αλλαγές για να αντιμετωπίσουν το pick and roll που είχαν πρόβλημα στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ είναι η φάση στην οποία χρεώνεται νωρίτερα ο Μαυροϊδης με το φάουλ. Εδώ θα δούμε μια ενδιαφέρουσα τώρα προσαρμογή που θα χρειαστεί να διαβάσει ο Ολυμπιακός την άμυνα με αλλαγές που παίζει η ΑΕΚ. Ούκιτς απέναντι στο Μάντζαρη που έφαγαν τα μουστάκια του στα τέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δύο χρόνια επί Πεδουλάκη Αλβέρτη, γιατί τη δεύτερη σεζόν τον Αργύρι τον αντικατέστησε ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, τον Αργύρι Πεδουλάκη, στον Παναθηναϊκό, τότε που έπαιζε ο Ούκιτς δηλαδή. Η μπάλα είναι στον Πρίτεζη. Το Σάκοτα, ο Μπίρτς. Μάντζαρης τώρα έχει μπροστά του τον Μιλόσεβιτς. Παπα-Νικολάου με τον Βασιλιάδη, ήταν συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Με αλλαγές όλα τα σκριν η άμυνα. Και η μπάλα σε λάθος παίχτη για να δημιουργήσει το δικό του σουτ. Αυτό έχει το σκοπό αυτή η άμυνα. Να σε βγάλει έξω από το σενάριο που θες να επιτεθεί στην αδυναμία του αντιπάλου. Η μπάλα πάει στα χέρια του Μιλόσεβιτς. Και ο Ούκιτς, ο βασικός δημιουργός τώρα. Με τον Μπίρτς στις αλλαγές του Ολυμπιακού. Μαυροϊδης με τον Πρίτεζη. Καλή στόχευση. Καλή στόχευση. Αλλά όχι καλή εκτέλεση. Όχι καλή εκτέλεση. Μάντζαρης, φάουλ που κάνει ο Βασιλιάδης. Για να σταματήσει τον ευνηδιασμό που βρισκόταν σε εξέλιξη για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Εδώ Ούκιτς και Μάντζαρης. Αφού έβαλε τα χέρια του αυτά τα deflections που λένε. Ναι, έτσι τα λέτε εσείς. Ακριβώς. Τα contested. Τα contested shots. Είναι η γλώσσα της μπασκετικής αγοράς. Ο Παναγιώτης είναι επαναφορά για τον Σπανούλη. Κάνει το screen ο Μπίρτ πάνω στον Ιβάνοβιτς. Σπανούλης μένει μόνος του. Δεύτερη ευκαιρία από το rebound του Καναδού, που είναι πολύ τίμιος στο παιχνίδι του, και το λέω αυτό γιατί οι άλλοι παίκτες είναι άτιμοι, αλλά γιατί κυνηγάει κάθε φάση σαν να είναι τελευταία στην καριέρα του και έρχεται να επιβεβαιώσει το σχόλιο μας τώρα ο Μπίρτς, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Ναι, εδώ τώρα είναι το μειονέκτημα αυτής της άμυνας με αλλαγές. Πάντα στο σουτ, ο κοντός όταν είναι με ψηλότερο παίχτη έχεις μειονέκτημα στο επιθετικό rebound. Μαυροϊδης εναντίον Μπίρτς. Εδώ θα είναι νικητής ο γιατρός, όπως είναι το Μαρατσούκλι.
του Center Jack, που κάποια στιγμή ξενιτεύτηκε, έπαιξε στην Ισπανία, στην πολύ ελληνική ούτως ή άλλως Μπιλμπάο, ξαναγύρισε στην Ελλάδα. Τον απέκτησε η ΑΕΚ με σούς σεζόν πέρυσι από την Νέα Κηφισιά. Μάντζαρης για τρεις! Όχι. Μάντζαρης που είναι σπεσιαλίστας στα σούτ τριών πόντων φέτος, ένα δίποντο έχει βάλει σε 8 αγωνιστικές, και αυτό με το Λαύριο, πριν από 2 αγωνιστικές δηλαδή. Αντιθέτως, σουτάρει με πολύ ψηλά ποσοστά ευκολησίας από τα 6.75. Γυρίζει ο Φόλκερ αντί του Μαυροειδή. Εδώ και ο Κριστιαν Καρέμπε. Δεύτερη αλλαγή του Ολυμπιακού μας στη θέση του Βαγγέλη Μάντζαρη, ο Ματ Λοτζέσκι. Στη θέση του Μάντζαρη ο Λοτζέσκι. Και ο Γιάνγκ είναι πια στην πεντάδα. Πάμε στον Θανάσια Σπουλιάκη μαζί του, τον Σωτήρη Μανολόπουλο. Κότσι Άκ βρίσκεται στο μείον 10. Είναι μέσα στο μάτς, αλλά δεν καταφέρει να κάνει ένα βήμα περισσότερο για να πλησιάσει τον Ολυμπιακό. Τι είναι αυτό που θέλει? Τα δύο προβλήματα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο ήταν ότι δεν καταφέραμε να κόψουμε τη δημιουργία του Σπανούλη, που είχε 7 assist, και ως αποτέλεσμα να έχουν 5 στα 6 τρίποντα. Και δεν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το low post του Πρίντεζη, που είχε νομίζω 8 πόντους. Αυτά προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε μέσα στο ημίχρονο να κάνουμε. Θεωρώ ότι ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Ο Σπανούλης στην πρώτη επίθεση ξεκίνησε με δημιουργία. Νομίζω ότι είμαστε λίγο νοχελικοί σε αυτά που έχουμε επιλέξει να κάνουμε. Είμαστε λίγο νοχελικοί. Δεν έχουμε αποφασιστικότητα στο παιχνίδι. Και ό,τι και να σχεδιάσεις, αν δεν είσαι αποφασισμένος, αν δεν είσαι 100%, δεν το κάνεις με 100% ένταση, δεν νομίζω να πετύχεις τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Αυτά από τον Σωτήρη Μανολόπουλο, που υπήρξε αντίπαλος του Ολυμπιακού στη σειρά τελικών του Ντροπέρσινγκ. Είχε αντικαταστήσει τότε ο Μανολόπουλος τον Τούσκο Ιβάνοβιτς, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στα play-offs μετά την ήττα τον Ολυμπιακό Μάιου του 2015 ως πρώτος προπονητής, έχοντας στο πλευρό τον Άρη Νικογιάννη. Τότε ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα με 3-0. Προηγουμένως είχαμε μια φάση για τα highlights της αγωνιστικής, ίσως και τη σεζόν. Την οργισμένη τάπα του Γιάνγκ. Βασιλιάδης εκτελεί αμέσως, που είναι καλός τώρα ο Βασκός. 49-42. Η ΑΕΚ δεν τα παρατάει. Έχει πράγματα να δώσει το μάτς ακόμα. Μειώνει στους 7. Με τον Ολυμπιακό βεβαίως να είναι από την αρχή μπροστά, δύο φορές με 13. Σπανούλης έξω. Παπα-Νικολάου για 3. Rebound του Φόλκερ. Κλέβει την μπάλα, έχοντας χωθεί έξυπνα εκεί μέσα ο Λοτζέσκι. Παπα-Νικολάου. Και ο Ολυμπιακός που έχει 6 δευτερόλεπτα. Υπονοούμε όλοι τι θα συμβεί. Η διείσδυση του Σπανούλη και το φάουλ. Σπανούλης είχε τη δυνατότητα να τελειώσει τη φάση. Προτίμησε την ασίστ όμως. Εδώ ξανά η ακαριέ εκτέλεση του Βασιλιάδη. Και υπάρχει time out. Τηλεοπτικό time out. 49-42. Προηγείται ο Ολυμπιακός 4-14 πριν από τη λήξη της περίοδου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχετε αλλεργία, Ναι. Στα Χριστούγεννα. Φωτορύπαση. Παράφωνη. Φρικτό. Ξέρω πως δεν σου αρέσουν οι εκπλήξεις, αλλά... Χρόνια πολλά, μπαμπά! Χρόνια πολλά! Και καλά. Νέο Scratch δώρο Χριστουγέννων. Έρχεται και σου αλλάζει τη διάθεση με κερδίως και 50.000 ευρώ. Scratch. Τυχή στη στιγμή. Και φέτος επιστρέφει το γνωστό Scratch κέρδη στα πανιά σας. Και πάνω που πήγαν να φύγουν και να κάνουν το στο και να φύγουν οι παίκτες, παιδιά λέει άμυνα και rebound, δεν ξεχνιόμαστε. Οι σταθερές, οι μεταβλητές που λες και εσύ και μου αρέσει η κουβέντα, είναι εκείνο που είπε για το πώς θα μπορέσει η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο όποια δυνατότητα έχει ο Βασιλιάδης. Ναι, προφανώς βλέπει ότι είναι πιο σταθερός του σούτερ. Αλλά νομίζω πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε για τα rebound. Νομίζω πρέπει να έχει χάσει 11 ή 12 επιθετικά η ΑΕΚ. Και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε αμέσως. Τα επιθετικά rebound δηλαδή
Πάμε. Πάμε στον Θανάση Ασπούλια και θα συνεχίσουμε την κουβέντα αργότερα την ώρα που ο Παπα-Νικολάου εκτελεί βολές. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κόουτς Αγγέλου για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το παιχνίδι και σε σχέση με αυτό που έλεγα στην αρχή για το περιορισμό της περιφερειακής γραμμής του Ολυμπιακού. Όταν θες λοιπόν, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δύσκολο να σταματήσει τον Σπανούλη και δεν θέλεις από τους υπόλοιπους περιφερειακούς παίκτες του Ολυμπιακού να σου κάνουν τη ζημιά. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει, διότι ο Σπανούλης έχει μεν 7 πόντους, αλλά όπως έλεγε και ο κόουτς Μανολόπουλος νωρίτερα, ο Ιάκ δεν έχει καταφέρει να σταματήσει τη δημιουργία του Σπανούλη. Σταματάς τη δημιουργία, σταματάς τους πόντους, κάνεις deny σε όλους τους υπόλοιπους παίκτες και περιμένεις να δεχτείς ακόμα και 30 από τους Σπανούλη γνωρίζοντας ότι οι υπόλοιποι δεν θα μπουν στο παιχνίδι. Τι ακριβώς. Επειδή ο Αγγέλου είναι καλός σεμιναρίστας, θα μάθουμε πού θα πάει το καλοκαίρι, σε ποιο σεμινάριο να διδάξει και θα πας να τον ακούσεις. Αυτή την απάντηση την είχε δώσει. Νομίζω ότι όλο αυτό γίνει για τους κληθέτες του Βασίλη. Ναι, για να δούμε την προσπάθεια του Μιλόσεβιτς. Καλή άμυνα, παιδί. Την είχε δώσει την απάντηση στους χορεμένους, στον Τζο Γκούντεν, στον Νίκο Μίλα και τη ερμηνεία του Στίβ Γιατζόγλου. Τον ρώτησε ο Μίλας με την πρωτόδη φωνή του, Coach Γκούντεν, τι κάνουμε σε αυτή τη φάση. Και Γκούντεν και λέει στον εμβρόντιτο για Τζόγλου, για να μεταφράσεις τον πιο ευρώμητο, όταν άκουσε την απάντηση Νίκο Μίλα, καλή τώρα, τον άνθρωπο που οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του τίτλου του 68, λέει, κύριε Μίλα, να έρθετε ένα σεμινάριο που μιλάω ή να πάρετε ένα από τα βιβλία μου. Να λάβετε τις απαντήσεις. Σωστό, σωστό. Επί της ουσίας νομίζω η απάντηση είναι απλή και τώρα γίνεται αυτό που είχαμε πει, ότι η ΑΕΚ όσο παίζει με τα πεντάρια της, με τον Φάλκον και τον Μαυροειδή, έχει αδυναμία σε αυτό το σημείο και ο Ολυμπιακός επιτίθεται αυτή την αδυναμία. Τώρα, στα τελευταία νομίζω 13 λεπτά, η ΑΕΚ χρησιμοποιεί το τελευταίο της όπλο, που είναι να παίξει με δύο τεσσάρια, με δύο forward στη θέση 4-5, προφανώς για να αλλάζει και προφανώς για να αντιμετωπίσει τα pick and roll με αλλαγές. Άρα τώρα ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πρέπει να επιτεθεί αν είναι άστοχος στα επιθετικά rebound και θα δούμε αυτή τη μάχη. Καταστρέφονται η δημιουργία του Σπανούλη, αλλά τι γίνεται στα rebound. Πώς θα μπορέσω να αμυνθώ στα rebound. Το μπάσκετ είναι δράση-αντίδραση. Προσπαθεί να κόψει τη δράση του Ολυμπιακού στα pick and roll, αλλά θα είναι σε θέση αντίδραση στα rebound. Και νομίζω θα το δούμε αυτό τώρα. Στα εξήγησε ωραία! Πρέπει να κάνουμε ένα γκάλο στους τελεθεατές μας. Θα πάμε σε μια ταβέρνα να βράδυ να κουβεντιάσουμε. Εδώ άμυνα με αλλαγές. 51-44 προς το Ολυμπιακός. Η θέση 5, η ΑΕΚ παίζει με αλλαγές. Εδώ βλέπεις ο Βίλιαμ Σπανούλη. Καταστρέφει τη δημιουργία και τον τρίποντο και δίνει ένα μαρκαρισμένο σουτ. Και εδώ είναι η φάση. Είναι σπανουλοειδές χτύπημα. Ακριβώς. Αυτό είναι η ικανότητα αυτού του πολύ μεγάλου παίχτη. Πηγαίνει πίσω με ένα αλματάκι και πλάγια. Είναι χαρακτηριστικό σουτ που δεν μετράει. Δεν μετράει. Γιατί πιάσαμε την κουβέντα εδώ και δεν το πήραμε καμπαριάρι. Γιατί έγινε πριν φάουλ. Έχει δοθεί επιθετικό φάουλ. Το ερώτημα που υπάρχει είναι αν παρά το φάουλ, αν έπρεπε να μετρήσει το καλάθι ή όχι. Είδες αυτό πρέπει να δούμε. Και είδες τώρα ότι ο Γιάνγκ πήγε να επιτεθεί, έκανε φάουλ στον Ιβάνοβιτς. Δηλαδή ο ψηλός με τον κοντό με στο καλάθι. Ο ψηλός με τον κοντό και αντίθετα ο Βίλιαμς το σπανούλι έξω. Είναι η απάντηση της ΑΕΚ στο να σταματήσει τη δημιουργία στη θέση 1-5. Σε συνέχεια. Rebound από τον Γιάνγκ. Διαφορά στους 10-54-44. Ο Ολυμπιακός με το σπανούλι, τον Γιάνγκ, τον Λοντζέσκι, τον Γκριν ξανά στην πεντάδα. Και τον Παπαπέτρου και η ΑΕΚ. Πάλι με αλλαγή. Ιβάνοβιτ Βασιλιάδη. Πάλι αλλαγή. Πάλι, αλλαγή. Μιλώσεις, πάλι το μισμάτι του Λου Κοντού. Πάλι τώρα το rebound εδώ, κοίταξε πώς θα πηγαίνει. Αυτό που έβαλε ο Σπανούλης και δεν μέτρησε, το βάζει από τη γωνία τώρα ο Γκριν σε ένα πολύ ενδιαφέρον match, αν όχι πολύ σε ό,τι αφορά τη διακύμανση του σκορ, αλλά στον τρόπο με τον οποίο οι προπονητές προσπαθούν να μασκαρέψουν αυτό που χάνουν από τα ρίσκα τα οποία παίρνουν. Οπότε έχουμε και πολύ τεχνική κουβέντα πια πάνω σε αυτό. Time out, γυρίζουμε. Ζεστασιά. Στα Leroy Merlin μπορείς. Σόμπα χαλαζία μόνο 32,90. Κονδέκτορας 1500 βατ μόνο 59,90. Leroy Merlin. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Αφού στα Αλφαβήτα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Σε εξυπηρετούν με χαμόγελο και με ευγένεια, μέσα σε ένα όμορφο περιβάλλον όπου τα ψώνια γίνονται και διασκέδαση και βρίσκεις όχι μόνο προσφορές και εκπτώσεις, αλλά και χαμηλές τιμές, τότε πώς να μην αλλάξεις συνήθεια.
Για εξυπηρέτηση, ποικιλία και αληθινά χαμηλές τιμές μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Βασίλης Φανούλης και δημιουργός και εκτελεστής αναπτύρες πακέτων πριν από λίγες μέρες και χθες πέρασε και ο Τεόντος της πάνω από τις χίλιες ασ... στην Ευρωλίγκα. Ο Φανούλης είχε περάσει καλύτερα, είχε περάσει τον Παπαλουκά για να είναι νούμερο 2 πίσω από το Διαμαντίδη. Πάντα ακόμα και τώρα, και το ακόμα και τώρα δεν είναι υποτιμητικό, το λέω αυτό για τα χρόνια. Αλλά ο Σπανούλης έχει τέτοιο ένστικτο και τέτοια κάψα για τον μπάσκετ, όπως είπε και ο ίδιος σε μια συνέντευξη του χθες. Έχει ιό μέσα του, ανίατο, την ψύχωση. Είναι ψωνισμένος με τον μπάσκετ ο Σπανούλης, αυτό είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Τίξον, πάσα στο Βασιλιάδη, εκτελεί αμέσως. Είχε την ευκαιρία να κατεβάσει πιο πολύ τη διαφορά. Βασιλιάδης που μπορεί να έχει τέτοιες εκτελέσεις ταχύτατες δηλαδή. Έτσι βγάζει το ψωμί του άλλα στο τόσα χρόνια με το σούτ. Παπαπέτρου, προσποίηση και φάουλ στα ενδότερα της ρακέτας ΣΑΕΚ. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δύο πάγκους. Άρης Μπάρκας. Το rebound ήταν θέμα συζήτησης και στα δύο προηγούμενα time out, και το τηλεοπτικό το οποίο δεν ήταν προγραμματισμένο, αλλά και το δεύτερο στη συνέχεια που πήρε η ΑΕΚ. Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο που λείπει από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι και θέμα της κούρασης, αλλά ίσως αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στο rebound είναι και το στοιχείο που έχει εμποδίσει ο Ερυθρόλεπτος να δείξουν ένα συνηθισμένο στοιχείο του παιχνιδιού τους, το να τρέξουν στο transition, κάτι που δεν έχουν καταφέρει. Κάτι που για να το συνδέσω με τα προηγούμενα που λένε δεν έγινε ούτε με τη Μακαμπή, γιατί ο Ολυμπιακός είχε 8-9 rebound λιγότερα. Και σχεδόν σε όλο το μάτς είχε παραπάνω λιγότερα. Δηλαδή η διαφορά υπέρ της Μακαμπή ήταν μεγαλύτερη, οπότε αυτό δημιουργεί όντως μια δυσλειτουργία στη μετάβαση, στο transition. Πάμε και στο Δανάσιας που λένε, βλέπουμε ένα ωραίο πλάνο εδώ με τις αντιδράσεις των δύο προπονητών που βρέθηκαν για πρώτη φορά αντιμέτωποι πέρυσι. Δεν είχε ξανατύχει να αναμετρηθούν. Θανάση. Βασιλιάκ, θεωρητικά παίζει. Ωραία μέρα. Πάσα, αλλά και τρομερή άμυνα πίσω, αντίδραση από τον Ολυμπιακό. Και φάουλ υπέρ της ΑΕΚ ξανά πίσω στον Θανάσια Σπούλια. Η ΑΕΚ θεωρητικά παίζει με ένα πιο του σε ό,τι αφορά στην τακτική και στην προσέγγιση που είπε και ο κύριος Αγγέλη νωρίτερα για τις αλλαγές στην άμυνα με τον Σάπα και τον Μαυροϊκή στις θέσεις των ψηλών. Αλλά είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ έχοντας σκοράρει 44 πόντους μετά από σχεδόν 29 λεπτά, 28 λεπτά αγώνα, έχει ανάγκη από σκορ, έχει ανάγκη από πόντους. Γι' αυτό και στο παρκέ αυτή τη στιγμή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν κάποια λύση, ναι, σε αυτό το πρόβλημα. Ναι, γιατί είναι βέβαιο ότι η ΑΕΚ δεν θα μπορέσει. Είναι μαθηματικός βέβαιο. Μια βολή να βάλει ακόμα ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει χάσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που τη χαρακτηρίζει τη σεζόν, να κρατάει τους αντιπάλους κοντά στους 60 πόντους. Τηρουμένων των αναλογιών, η ΑΕΚ θα φάει αρκετούς παραπάνω. Το θέμα είναι πόσο θα μπορέσει να αυξήσει τη δική της παραγωγή ΑΕΚ, γιατί είναι όντως πίσω. Green απέναντι στον Dixon. Rebound από τον Παπαπέτρου που βάζει το χέρι του και εξασφαλίζει μια καινούργια κατοχή. Green πάει μέσα, η πάσα προς τα έξω. Παπαπέτρου στα 5 δευτερόλεπτα και άλλο επιθετικό rebound πάνω που είχε ανοίξει η κουβέντα. Και εδώ έρχεται ο γιατρός της πείνας που λένε, ο Μάτ Λοντζέσκι, να καθαρίσει τη φάση για το 61-46. Πλέον έχουμε συνθήκη, Βαγγέλη, που λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι σταθερά εκεί στους 15 πόντους. Ναι. Είπαμε τα στοιχεία στην αρχή του παιχνιδιού, το τρίποντο, το rebound, τα λάθη και οι βολές. Το μπάσκετ είναι άλλο rebound, βλέπεις. Σαν να μου φαίνεται ότι η άμυνα της ΑΕΚ, και δεν το λέω ειρωνικά, η πολυδιαφημισμένη άμυνα της ΑΕΚ παρουσιάζει διαρροές, δεν ξέρω αν είναι διαθέσιμος υδραυλικός. Είχε πει κάποτε ο Γκούντι Άλεν, πού να βρεις, το ρωτήσαν αν υπάρχει Θεός, λέει, δεν βρίσκεις Σαββατοκύριακα υδραυλικό στην Νέα Υόρκη. Να ψάξεις να βρεις τον Θεό. Είναι και Σαββατοκύριακο κιόλας. Έλα Θανάση, ετοιμάζει διορθωτικές κινήσεις, προφανώς με στόχο την άμυνα που είναι πολύ εκτεθειμένη. Βασίλη, δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Coach Dodge να κάνει τις αλλαγές του, γιατί απομένουν 16 δευτερόλεπτα, οπότε... Ναι, αλλά πάει το μάτια, όχι απλώς στο προβάδισμα του Ολυμπιακού, αλλά σε μια απόλυτη κυριαρχία του. Dixon, και η ΑΕΚ είναι πια εκτός ισορροπίας, κακές επιθέσεις που φέρνουν ευάλωτη την αμυντική διάταξή της στο transition game. Και να πως, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, και το συγκοινωνούνται αδοχεία άμυνας επίθεσης. Η ΑΕΚ μέσα σε 4-5 λεπτά
είδε τη διαφορά από τους 7 να πηγαίνει στους 10-9. Θα γυρίσουμε σε λίγο, τέλος τρίτου περίοδου, 65-46. Βρίσκονται μακριά από το παιχνίδι του τίτλου. Θέλουν όμως τη νίκη που θα τις κρατήσει κοντά στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Με Ρατζούρι και Βιόλα αντιμέτωποι με μια κλασική ιταλική αναμέτρηση. Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στις 10, Ίντερ Φιωρεντίνα. Αποκλειστικά στο Κοσμοτέ Sport 2 HD. Χρόνια πολλά, μπαμπά! Χρόνια πολλά! Και καλά. Νέο Scratch δώρο Χριστουγέννων. Έρχεται και σου αλλάζει τη διάθεση με κι άλλοι 2 και 50.000 ευρώ. Scratch. Τυχή στη στιγμή. Βάλε χρώμα στη ζωή σου με το νέο Renault Captur. Πήρε και ο Δόκτωρ Μελιτζάνη χρώμα που έπαιρνε κάποτε ο Φράτο. Έτσι. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολη κατάσταση. Με τη διαφορά στο 19-65-46 εδώ ο Θρυλέων. Που αγκαλιάζει τα παιδάκια, δεν φοβούνται τα παιδάκια, καταλαβαίνω ότι δεν είναι αληθινό λιοντάρι. Αλλά είναι η μασκό του Ολυμπιακού που είναι πια πολύ παλιά βέβαια. Και το λέω αυτό γιατί ο Θρυλέων, όπως και ο Τίγρης του Άρη, ήταν στους πρώτες μασκότ που εμφανίστηκαν. Ο Τίγρης του Άρη προηγήθηκε κιόλας στις αρχές δεκαετίας του 90. 65-46, ο Σντόβτ στέλνει Σάκοτα, Φόλκερ, Ιβάνοβιτς, Ούκιτς και Σάκοτα. Πάμε στον Μίλαν Τόμις, τον έχει ο Άρης Μπάρκας. Τελικά, ειδικά η τρίτη περίοδος ήταν το ξέσπασμα που περίμενε ο Ολυμπιακός, η αντίδραση και η απάντηση που θέλει να δώσει και στον εαυτό του μετά το μάτς κοντά στη Μακάμπη. Εντάξει, δεν είναι αυτό τρίτη δεκάλεπτο. Είναι, πιστεύω από την αρχή του παιχνιδιού είμαστε καλύτεροι και κτίζουμε τη διαφορά, όπως και τώρα έχει φτάσει στους 19 πόντους. Οι διαφορές στίζονται, δεν γίνεται με τη μία να πάρεις 20 πόντους. Παίζαμε πάρα πολύ καλή άμυνα, είχαμε αρκετούς εύκολους πόντους στο εφηδιασμό και καλές επιλογές. Είσαστε ικανοποιημένοι κυρίως από την νοοτροπία που δείχνουν οι παίκτες? Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι ότι μέχρι στιγμής στα 3 δεκάλεπτα έχουμε αντιδράσει μετά την ήττα με τη Μακάπη και έχουμε και συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Προηγούμενος είδαμε μια πάρα πολύ ωραία σκηνή γιατί οι επαφές, το μπάσκετ είναι άθλημα επαφής, γιατί το λέω αυτό που είναι θεωρία, αποδείχθηκε και στην πράξη ότι μερικές φορές μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, αλλά πολύ η κόντρα εκεί του Μιλόσεβιτς με τον Παπαπέτρου που έσπρωξε, έκανε φάουλ και αμέσως πήγε και κάλεσε τον Μιλόσεβιτς. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 19, επιτίθεται με τον Green, η ΑΕΚ συνεχίζει να αλλάζει στα screen, Young με τον Ιβάνοβιτς, εδώ αυτό το μισμάς δεν ευνόησε τον Αμερικανό, ευνόησε τον Μαυροβούνιο. Δεν έχω στατιστική μπροστά μου, ο Άρης ίσως μπορεί να με βοηθήσει αυτό από τις μεταξύ και των ακριτομυθιών εκεί στον πάγκο. Σαν να μου φαίνεται ότι ο Γιάνγκ σήμερα παίζει περισσότερο από κάθε άλλο μάτς. Είπα δεν έχω στατιστική για να δω τι χρόνο έχει παίξει. Αν δεν κάνω λάθος και εγώ πρέπει να ξεπεράσει τα 10 λεπτά αυτά συμμετοχής. Αυτά τα 12, 11-12 που παίζει συνήθως, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ενώ στην άμυνα δείχνει να μην φοβάται και να έχει βρει τον εαυτό του, στην επίθεση συνεχίζει να είναι πολύ διστακτικός και ακόμα και τα τελειώματά του δεν θυμίζουν τον Γιάνγκ που είχαμε δει στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν, που ό,τι έπιανε κάτω από το καλάθι το κάρφουν. Άλλη μια καλή άμυνα από τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Ιβάνοβιτς, βγήκε πολύ μακριά ο Γιάνγκ για να τον κόψει. Εδώ ξανά ο Σάκοτα, κοιτάξτε τον Παπαπέτρου, έρχεται από πίσω. Παπαπέτρου που πολύ μικρός δεν ήθελε να παίξει στο 1 ή στο 2, αλλά είτε ως 3 είτε ως 4 έχει και ενέργεια, έχει καλό σούτ, έχει γερά ποδάρια. Είναι μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα και όσο είναι υγιής για τα πρώτα δύο χρόνια στον Ολυμπιακό, δεν ήταν, λαβώθηκε από τραυματισμούς. Είναι εργαλείο πολύτιμο. Green, το passing game του Ολυμπιακού. Πόσο έχει παίξει τα Κώστα Κατέβα? Α, όχι. Άρα ήταν σφαλμένη εντύπωση ότι έχει παίξει παραπάνω. Έχει παίξει λιγότερο από τη συνήθω. Σε πάση θα δούμε. Απλώς νομίζω ότι εμφανίστηκε κάποιες φορές και έτσι παρασύρθηκα. Καλάθι τριών πόντων από το Σάκοτα. 65-49. Πρώτο καλάθι, τέταρτη περίοδο από αυτή την εκτέλεση του Ντούσαν Σάκοτα.
Πάλι τώρα βλέπουμε το χαμηλό σχήμα σαν μια ίστατη αντίδραση. Το ψηλό σχήμα της ΑΕΚ, το χαμηλό σχήμα, σαν μια ίστατη αντίδραση χωρίς το Σπανούλι να μπορέσουν να μην δώσουν σουτ με καλές προϋποθέσεις, αλλά θα πρέπει να ελέγξουν τα rebound, ένα κομμάτι που υστερούν πολύ. Χάκετ, τον Γκριν με τον Ιβάνοβιτς. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Εκεί η ΑΕΚ ξανά με τις αλλαγές, εκεί δοκίμασε ο Γιάνγκ. Θα πάρει το φάουλ στο μισμάτς που είχε με τον Νούκιτς. Γιάννης Φερόπουλος, ο οποίος στη θητεία στον Ολυμπιακό έχει μόλις 3 σίτες. Αυτά τα ουσιαστικά είναι 2 σεζόν. Είχε τεπουτάρει ο Φερόπουλος, ιδιαιτερότητα αυτή σε ένα μάτς. Τότε προπονητής ήταν ο Βαγγέλης Γιάνγκος στην επιστροφή της ΑΕΚ. Το τεπούτο του Φερόπουλου 4 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, ήταν κόντρα στην ΑΕΚ. Σεζόν 14-15. Είτε στην μία από τον Άρη στα προπέρσινα play-offs και 2 από τον Παναθηναϊκό, μία πέρυσι στο πρώτο τελικό και μία νωρίς σεζόν στην κανονική περίοδο στο ΆΚΑ. Έχει μόλις 3 σίτες. Εδώ είχε ρίσκο η πάσα του Σάκοντα, έκλεψε ο Παπαπέτρου, ο Ολυμπιακός είναι στο transition. Λοτζέσκι πατάει γερά, αξιόπιστος σε τέτοιες φάσεις ο Αμερικανός με το Βέλγικο διαβατήριο. 67-49. Ο Κιτς. Το σούτ από τον Γουίλιαμ Σέρβολ προς τον Γιάννη. Στόφτς. Προβληματισμένος, τσατισμένος ώρες-ώρες όταν έχει κοντά του κιόλας παίκτες. Σφερόπουλος στην άλλη πλευρά. Πιο ήρεμος γιατί βλέπει 7,5 λεπτά πριν από το τέλος. Να ο Γιάννη που αποχωρεί. Θα επιστρέψει ο Κεμ Μπίρτς. Χάκετ. Ο Χάκετ με τον Βασιλιάδη, ο Λοντζέσκι με τον Γουίλιαμς, ο Μπίρτ ξανά μισμάτ, το ίδιο ακριβώς όπως είχε προηγουμένως ο Γιάνγκ με τον Ούκιτς, και κατοχή για τον Ολυμπιακό. Συντα 7-49. 7 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος αναμέτρησης, απευθείας μετάδοση στην Κοσμοτέ TV. Σε λίγα λεπτά ένας από τους δύο θα γνωρίσει την πρώτη τούτα και ο άλλος θα συνεχίσει το νικηφόρο σερί του. Μια ομάδα θα πάει στο 8-0 και άλλη στο 7-1. Αυτή τη στιγμή με βάση την εικόνα του μας και πολλές πιθανότητες θα πάει στο 8-0 Ολυμπιακός. Που πέρυσι είχε 29 σερί νίκες από τότε που έχασε τον Παναθηναϊκό μέχρι να ξαναχάσει τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ μειώνει στους 16-67-51. Χάκετ. Με τον Βασιλιάδη πάει να δώσει screen εκεί, τελικά ο Χάκετ επέλεξε να πάει μόνος προς τα μέσα. Εδώ ο Γιάνγκ, που τον βλέπουμε κιόλας την αντίδρασή του, έχει δρόμο ακόμα ο Γιάνγκ από ό,τι φαίνεται. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι πιο έτοιμος από ό,τι δείχνει. Εντάξει, γι' αυτό και είναι και στεναχωρημένος, θεωρεί ότι θέλει περισσότερο χρόνο. Θέλει χρόνο να κερδίσει. Την εμπιστοσύνη του προπονητή, των συμπαικτών. Ακριβώς. Και δυστυχώς σε ομάδες που παίζει κάθε φάση, κάθε μπάλα κτλ. Δεν έχει την πολυτέλεια να το περιμένει. Αυτή και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστεί ο παίκτης. Δεν είναι εύκολη η δουλειά των παίκτων. Δηλαδή είναι τεράστιο το στρες και η πίεση που έχουν. Και πολλές φορές ξέρεις, ισχύει ο νόμος του Μέρφη, ας πούμε. Ναι. Όταν θες κάτι, όταν θέλει ο προπονητής, δεν είσαι έτοιμος. Και όταν είσαι έτοιμος εσύ. Και όταν είναι κάτι να πάει στραβά, θα πάει. Ναι. Στην 9:51 ο Ολυμπιακός έχει ένα σταθερό προβάδισμα που δείχνει αμάχητο εκ μέρους του ΣΑΕΚ στην παρούσα φάση. Και δεν μένει και πολύ ώρα. Κιόλας μένουν 6 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Time out. Με τη διαφορά στους 18 υπέρ του Ολυμπιακού. Θα επιστρέψει σε λίγο εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη συνέχεια του μάτς. Daytona Sprinter, το θρυλικό DUI 50, το σκληροτράχυλο DUI 125, το επαγγελματικό Cargo 125, το απίστευτο Hobby 50. Ένα Daytona σου ταιριάζει. Yeah.
Πάμε να δούμε άλλο ένα πρωταγωνιστή του ματς που είναι ο Κέμπιρτς, ο Καναδός. Είτε με τα rebound, είτε με το σκοράρισμα σε κάθε περίπτωση για 8 πόντους. Είναι πάλι απολύτως εύστοχος το παλιό βιολί του. Έχει 4 στα 4 σούτ, έχει 10 rebound. Είναι ένας παίκτης που ξέρεις, Βαγγέλη, έχω την εντύπωση, εσύ θα μου το επιβεβαιώσεις, ότι μπορεί να κινείται σε κάθε ματς, κάθε βράδυ στο WW. Να έχει και 8-10 πόντους και 9-10 rebound. Ναι, το έχει κάνει αρκετές φορές. Ναι, έχει ένα χαρακτηριστικό ότι μπορεί να τελειώνει φάσεις πάνω από το καλάθι ή κάτω από το καλάθι να είναι η μπάλα, αρκεί να τον διαβάσει κάποιος, και παλεύει στα rebound, έχει μακριά άκρα, είναι πολύ εκρηκτικός, έχει πολύ καλή αντίδραση, η αντίδρασή του είναι εκπληκτική, βλέπεις πολύ καλά χέρια, εδώ με το φόλκι, βλέπεις τα χέρια του, δεν έχει τόσο δυνατό σώμα αλλά έχει πολύ καλά χέρια και προσπαθεί να είναι στην άμυνα επιθετικός, ένας ενεργητικός παίκτης που χρειάζεται σε στιγμές του παιχνιδιού. Εδώ τον νίκησε ο πιο περπατημένος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μεγαλύτερη ηλικία ο Φόλκερ. Πάμε εδώ για να τον δούμε τον Πίρτς στη φάση την οποία θα εκμεύσει. Μαθαίνει το παιχνίδι της επαφής, δεν έπαιζε με επαφές στην ουσία. Ο Ντίξον χρειώνεται με το τέταρτο φάουλ. Ο Ντίξον που δεν ξέρω, δεν τον έχω δει. Πες μου εσύ, είναι έξω από το παιχνίδι της. Ναι. Όχι, εντελώς είναι. Τι, δηλαδή είναι ένας σκόρερ. Για να μην τον έχεις δει και είτε να τον έχεις δει. Είναι λογικό. Είναι ένας σκόρερ που είναι έξω από το παιχνίδι. Και το βελούδι είναι ο Σφυρί. Ο παίκτης με το μεγαλύτερο ranking στο πρωτάθλημα φέτος ξανακτυπά. 72-53 διαφορά ξανά στους 19. Όντως, Θανάση, η ΑΕΚ σήμερα καλείται, κλήθηκε από πολύ νωρίς να παίξει χωρίς ουσιαστική βοήθεια από τον πρώτο σκόρερ της, τον Μάικλ Ντίξον. Βασίλη, αλήθεια είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά, ο Ντίξον έχει συνηθίσει να έρχεται από τον πάγκο. Έχει συνηθίσει. Ο Σντόβιτς τον φέρνει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι από τον πάγκο. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δώσουμε ενδεχομένως credit και στην άμυνα του Ολυμπιακού. Γιατί έχει αναγνωρίσει τα δυνατά σημεία της ΑΕΚ. Και από τη στιγμή που ο Ντίξον πάτησε στο παρκέ, οι παίκτες του Ολυμπιακού ήξεραν πώς να αμυνθούν έτσι ώστε να περιορίσουν την δράση του. Εδώ η πάσα γρήγορα, γρήγορα η μπάλα μέσα από τον Χάκετ που διάβασε την κίνηση του Μπίρτς. Ο Ολυμπιακός, και νομίζω ότι καλά κάνει, γιατί είναι και αυτή μια διάσταση πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική στο παιχνίδι, ταΐζει διαρκώς τον Καναδό μέσα, που έχει μια εξαιρετική παρουσία. Να το εδώ και Μπίρτς σούταρε στις 6 πρώτες αγωνιστικές πρωταθλήματος, δεν έκανε πολλά σούτ, με 96% στα δίποτα. Τώρα έχει πέσει το ποσοστό, είναι στο κοντά στο 75-76. Πάμε στον Άρη Μπάρκα, με τη διαφορά πια πάνω από τους 20, Άρη, 74-53, και ενώ θα δοθεί χρόνος αρκετός κόλας γιατί μένουν 5 λεπτά στο Γιάννη Αθηναίου που χειροκροτείται. Όλοι σηκώθηκε. Χειροκροτείται για τη συνέπεια που έχει δείξει, ειδικά στο μακρινό σουτ. Με λεπτομέρειες ασχολείται πια στον πάγκο του Ολυμπιακού. Θέλουν να δείξουν κάποια πράγματα. Πώς το καλό μπορεί να γίνει καλύτερο, δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι η άμυνα δουλεύει καλά όταν βλέπουμε τέτοιο κόψιμο από τον Κέμπερτς. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να ξεπερνά το σοκ μιας εντός έδρας ήττα στο επίπεδο της Ευρωλίγκας από τη Μακάμπη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και η Μακάμπη δεν πρέπει να υποτιμάται, ενώ βλέπουμε άλλο ένα εκπληκτικό κόψιμο. Ο Ολυμπιακός πάντως καταφέρνει να αντιδράσει και αυτό θα φανεί και στη συνέχεια. Και επειδή η τελευταία εντύπωση είναι που μένει, ό,τι και αν έκανε ο Σπανούλης, ό,τι και αν έκανε ο Φρίντεζης, ο Παπα-Νικολάου, ο Λοντζέσκι, μου φαίνεται το βραβείο του, το άτυπο βραβείο του MVP της βραδιάς, θα πάει στον κύριο που γράπωσε άλλο ένα επιθετικό rebound. Σου είπα ότι ο Φόλκερ κατέβασε την μπάλα τώρα. Τα επιθετικά rebound που πήρε ο Ολυμπιακός ήταν καθοριστικά, ξέρεις, και ότι η ΑΕΚ δεν κατάφερε αυτό το πράγμα να βγάλει σουτ ελεύθερα, καθαρά σουτ, καθαρά σουτ, όπως είπε ο Williams, τα σωστά σουτ στην αρχή, στους σουτέρ της, και επηρεάστηκε από αυτό το παιχνίδι μία σου και μία μου, που ο Ολυμπιακός είναι σαφώς πολύ καλύτερο σε σετ παιχνίδι, μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία. Πέρασε ο Γιάννης Αθηναίου, η μπάλα είναι στο Λοντζέσκι, Λοντζέσκι απέναντι στον Μπίρτ, Μπίρτ εναντίον Φόλκερ, καλή άμυνα, σπουδαία άμυνα εδώ τον Αμερικανό Τζακ, που έτσι παίρνει μια ρεβάνς με το αίμα του πίσω από τον Μπίρτ. Την ώρα κατά την οποία ο Ντίξον διεισδύει ξανά εδώ. Εδώ η μία τάπα του Μπίρτς, και προτού περάσει λίγα δευτερόλεπτα θα κάνει άλλη μία. Ο Καναδός Ολυμπιακός που χάρη στον Μπίρτς, χάρη και στον Μπίρτς, αλλά βασικά
λόγω της παρουσίας του Καναδού είναι πολύ ψηλά σε αυτόν τον στατιστικό τομέα στα μπλοκ. Dixon στη γραμμή. Μένουν ακόμα 3 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Η παρτίδα έχει κρυθεί. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει την αήττη προέλασή του. Θα πάει στο 8-0. Η ΑΕΚ θα γνωρίσει την πρώτη ήττα της, όπως και πέρυσι ήταν από τον Άρη, όπως και πριν από 13 χρόνια τότε ήταν πάλι από τον Ολυμπιακό. Θα σταματήσει το σερί της στο 7-0, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω και πάντως να ισοφαρίσει το 9-0 της πρωταθληματικής χρονιάς της. Εδώ πάσα στο πουθενά, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ πηγαίνει στην Πολωνία να παίξει με τις Γέλλον Αγκόρα. Ο Ολυμπιακός θα πάει στην Κωνσταντινούπολη να παίξει με την ομάδα την οποία ανοίξει ο Παναθηναϊκός χτες, την Ταρουσάβακα, σε αυτό το back-to-back των ελληνικών ομάδων με τον Μπλατ. Μπίρτς εκεί πήγε να κάνει κάτι πολύ δύσκολο και με το αριστερό τον σταμάτησε ο Βασιλιάδης, αλλά η ΑΕΚ δεν θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. 74-57. Ολυμπιακός έχει με 10 πόντους τον Σπανούλη, με 10 τον Μπίρτς, με 12 τον Πρίντεζη και με 17 υπέρ ρόλων τον Αμάτ Λοτζέσκι, που είναι και από το σκόρ του Ολυμπιακού και μέσα στην εξάδα του πρωταθλήματος. Εδώ τι έγινε τώρα? Αμυντικό φάουλ στον Μιλόσεβιτς, ο οποίος έτσι εκφράζει την έκπληξή του. Ο Μπίρτ στη γραμμή. 75-57. Καναδός. Δεν είναι ο πρώτος Καναδός στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, ούτε καν του Ολυμπιακού. Ελληνοκαναδός βέβαια, ο Ελληνοκαναδί μάλλον. Και ο Τζορτ Παπαδάκος και ο Ηλίας Καρκαμπάσης που μένουν εκεί στο Τορόντο πια, μόνιμα. Μπίρτς είναι από το Μόντρεαλ. Και ο Τζίμις Μανιάτης. Ο Τζίμις Μανιάτης επίσης, που και αυτός είναι στην Αμερική. Και που ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό επί Ιωαννίδη μετά, αλλά και στην ΑΕΚ ως μάνατζερ. Η ανάπαυση των πολεμιστών, των βασικών, του Μάντζαρη, του Πρίντεζη και του Σπανούλη στον πάγκο του Ολυμπιακού. 76-59. Ακόμα 2,5 λεπτά. Γκριν. Ωραία φάση. Στο παιχνίδι είναι εναντίον ενός από την αριστερή πλευρά. Είναι το χαρακτηριστικό του και απέναντι στην αδυναμία του Dixon να παίξει άμυνα. Βλέπεις, ο Ολυμπιακός μέχρι τελευταία στιγμή επιμένει και χτυπάει τις αδυναμίες του αντιπάλου. Αυτό είναι που λέγαμε στα τελευταία 4-5 λεπτά. Ποιος ψάχνει με συνέπεια τα στοιχεία του παιχνιδιού, σημαίνει επαγγελματισμό, σημαίνει ετοιμότητα για τα παιχνίδια που έρχονται. Και εγώ λέω και κάτι άλλο κιόλας, και νομίζω ότι Τσιμόνι σημαίνει και σεβασμό στην ομάδα σου και σεβασμό στον αντίπαλο. Ακριβώς, και στη δουλειά. Σεβασμό στον κόσμο. Μπράβο, το πες με μια λέξη, σεβασμό στη δουλειά σου. Ακριβώς. Όλα αυτά τα περιλαμβάνει η δουλειά σου. Υπάρχει ένα, αυτό που λέμε ότι your body is your business, έτσι. Το κορμί σου είναι η business, σωστό. Η δουλειά σου. Γκριν, όχι, δεν το βάλει. Άλλο επιθετικό rebound. Προσπάθεια, παλεύουμε. Από τον Παπαπέτρου, η μπάλα στα χέρια του Ούκιτς. 78-61, ακόμα 83 δευτερόλεπτα πήρα από τη λήξη. Ο Ολυμπιακός θα κάνει το 8-0, εδώ σκοράρει ο Κροάτης. Για το 78-64 ο Ολυμπιακός θα κάνει το 25-0 επί της ΑΕΚ από την τελευταία ήττα του στο Γαλάτσι πριν από 14 χρόνια. Η ΑΕΚ έχει να νικήσει στον Ολυμπιακό πριν από 12 χρόνια. Από τις 18 Δεκεμβρίου του 2004 με τον Νίτσεβιτς πρωταγωνιστή τότε. ΑΕΚ Ολυμπιακός 85-76. Και ο Ολυμπιακός θα κάνει και το 8-0 στο πρωτάθλημα το φετινό. Η ΑΕΚ θα υποχωρήσει το 7-1. Ούκιτς, η μπάλα στο Σάκοτα. Ριμπάντα το Φόλκερ. Εκτυπήσει ο Βασιλιάδης. Όχι, 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 όχι. Και καλεί ο Σάκοτα.
Καλεί ο Σάκο τα μέσα ενισχύει στο ιατρικό επιτελείο και μπαίνουν αμέσως και ο γιατρός και ο ψυχοθεραπευτής για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Αλλά φαίνεται, δεν ξέρω αν το δραματοποιώ, σφαδάζει ο Βασιλιάδης. Κρίμα. Κρίμα, η φάση είναι ανύποπτη, το μάτς τελειώνει. Κρίμα για το παιδί, πάνω απ' όλα. Για να την ξαναδούμε εδώ τη φάση. Εδώ είναι η φάση. Αυτό είναι το Βασιλιάδης, είναι πάνω του. Ο Παπα-Νικολάου. Μια πολύ ποτική αλίμονο. Τώρα μερικές φορές, αλλά είναι χαζομάρα δική μου αυτή. Καθόμαστε και σχολιάζουμε και επαινούμε τα αυτονόητα. Τι θα μπορούσαν να του πούν, ψόφα. Αυτό οφείλει να κάνει κάθε σόφρον φύλαθος. Σηκώνει το Ηλιαξέδα και χειροκροτεί τον Βασιλιάδη που αποχωρεί. Υποβασταζόμενος δυστυχώς, κοιτάξτε. Εδώ και η οπτικοποιημένη. Η συμπεριφορά των οπαδών του Ολυμπιακού. Είναι πιο δύσκολη στιγμή για έναν αθλητή. Ναι, ναι. Φαντάσου τι είναι στο μυαλό του τώρα. Ναι, τι μπορεί να έχω πάθει, πόσο θα λείψω. Ναι, ναι, και μπορεί να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό. Ναι. Και ευχόμαστε να μην είναι τόσο σοβαρό. Από ό,τι είδα, δεν πρέπει να είναι τόσο σοβαρό. Αλλά φαντάσου πόσο επηρεάζεται ο αθλητής, γιατί αυτό που δεν θέλει είναι να μείνει έξω, όπως είπαμε, από τη δουλειά του. Στο. Και ο τραυματισμός είναι, είναι δύσκολο πράγμα. Ναι. Δεύτερο σερί τρίποντο από τον Νούκιτς. Ο Κροάτης κατεβάζει διαφορά στους 11. Η ΑΕΚ που βρέθηκε πίσω πάνω από 20 με 21. Παρ' όλα αυτά, στα τελευταία λεπτά, λίγο η χαλάρωση του Ολυμπιακού, λίγο η απουσία, λίγο το γεγονός ότι η ΑΕΚ προσπαθεί για να σώσει τα προσχήματα, να παίξει για την τιμή των όπλων πια. Δεν μπορεί να παίξει για κάτι άλλο. Για να χαμηλώσει τη διαφορά και θα το καταφέρει. Μπορεί υπό προϋποθέσεις το μάτς να λήξει με μονοψήφια διαφορά. Κάτι λέει και αυτό. Στον Ολυμπιακό λειτουργήσε ως πρόσημο, ας πούμε, και με την Τζεσκά και με την Μακαμπή, ότι κατέβασε τη διαφορά στους 7, ενώ ήταν πίσω, ήταν αρκετά μακριά στη διάρκεια του μάτς. Τελικό αποτέλεσμα, Ολυμπιακός ΑΕΚ 67. Είδαμε και τη χειραψία του μέχρι πέρυσι συμπαίκτη του Βασιλιάδη, παίκτη του ΠΑΟΚ, του Γιώργου Βέδα, με τον Γιάννη Σφερόπουλο. 78-67 η νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός βελτιώνει το ρεκόρ του στην Stoiximan GR Basket League με 8-0. Η ΑΕΚ γνωρίζει την πρώτη ήττα της, 7-1. Το μάτς, η Μπίλια κάθεται στους 11 πόντους και ο Άρης Μπάρκας έχει μαζί τον προπονητή του Ολυμπιακού, θα τον έχει σε λίγο, ο οποίος σήμερα πέτυχε την 71η νίκη του σε 74 μάτς που έχει κοουτσάρει τον Ολυμπιακό. Ο Βασίλης Σκουντής αρέσκεται πολύ σε αριθμούς. Αυτή είναι η νίκη νούμερο 71. Για σας 74 παιχνίδια στον Ολυμπιακό. Ήταν όμως απλά μια ακόμα μέρα στη δουλειά. Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός δεν είναι πόσες νίκες έχει κάνει η ομάδα επί ημερών μου. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που είναι πάνω από όλους, από μένα και από τους παίκτες. Άρα το πιο σημαντικό είναι η σημερινή νίκη που έκανε η ομάδα. Αντέδρασε σωστά μετά από από μια ήττα στην Ευρωλίγκα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για μας είναι σημαντικό ότι δείξαμε διάθεση στην άμυνα, περιορίσαμε την ΑΕΚ πολύ χαμηλά. Στο σκορ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού σε όλη τη διάρκεια του. Η διαφορά έφτασε και σε μεγάλα επίπεδα και πήραμε μια άνετη και εύκολη, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νίκη. Επειδή ο μαραθώνιος των υποχρεώσεων συνεχίζεται και στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα, ποιο ήταν το στοιχείο που θέλετε εσείς να δείτε στη συνέχεια, ειδικά στα μάτια της Ευρωλίγκας, όπου ο ανταγωνισμός είναι ανάλογος με αυτόν που αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ και ίσως σε αρκετές περιπτώσεις και ακόμα μεγαλύτερο. Κοιτάξτε, η Ευρωλίγκα όπως είναι διαμορφωμένη φέτος, είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με ομάδες που όλες μπορούν να κερδίσουν οπουδήποτε. Όπως βλέπουμε και από εμάς αλλά και άλλες ομάδες, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μεγάλα σερί. Σίγουρα θα υπάρχουν και ήττες, σίγουρα και θα υπάρχουν παιχνίδια που θα παίξεις πολύ καλά και θα κερδίσεις μεγάλα παιχνίδια. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις διάρκεια σταθερής απόδοσης και όταν θα έρθει η ώρα
να είσαι πνευματικά δυνατός για να ανταπεξέλθεις σε όποια δυσκολία θα υπάρξει στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Η σεζόν στην Ευρωλίγκα είναι πολύ μεγάλη, έχουμε πολλά παιχνίδια να δώσουμε. Είμαστε μόνο στο 1 τρίτο του πρωταθλήματος, οπότε ο πιο δυνατός πνευματικά θα είναι αυτός που στο τέλος θα χαμογελάσει με την πρόκληση στα play-off, που είναι και ο πρώτος μας στόχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ωραία. Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι 78-67. Εδώ βλέπουμε τις περιόδους 26-16, 17-18, 22-12, 13-21. Στην τελευταία περίοδο η ΑΕΚ κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, να την κατεβάσει από τις 21. Ένας από τους πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση, ο πρώτος σκόρερ του μάτς είναι δίπλα στον Άρη Μπάρκα, τώρα ο Μάτι Λοντζέσκι. Matt, you reacted after the game against Maccabi. Today the shots were falling. What is the difference in the mentality and in the mindset of every player of Olympiacos, not only the shooters? Yeah, I mean, for sure, we wanted to react to our last defeat, play harder, play better defense, and with defense we'll find offense and confidence to shoot. Do you believe that in a season with so many games now also in EuroLeague, sometimes there is some kind of overreaction after defeats? Yeah, I mean, it's a long season. Obviously, every game matters, but you have to move on. You have to move to the next game. We'll try to make up for our loss at home against the Esophaga next game. Thank you very much. Όπως λοιπόν μας είπε ο γκάρ του Ολυμπιακού, καταρχήν το πρώτο ζητούμενο για τον Ολυμπιακό ήταν ότι έπρεπε να αντιδράσει μετά το παιχνίδι κοντά στη Μακάμπη. Θεωρεί και όπως όλοι μας ότι αυτό συνέβη με επιτυχία. Από εκεί και πέρα, για το θέμα του κατά πόσο μια ήττα προκαλεί αντιδράσεις, αφού η σεζόν πια στην Ευρωλίγκα είναι τόσο μεγάλη που θα έρθουν και αρνητικά αποτελέσματα, ο Ματ συμφώνησε, είπε ότι όντως μερικές φορές ίσως τα πράγματα να ξεφεύγουν από το όριο που πρέπει. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε ένα αποτέλεσμα που δεν έπρεπε θεωρητικά να το έχει εντός έδρας κόντρα στη Μακάμπη και τώρα θα προσπαθήσει με την ίδια νοοτροπία, με το ίδιο πάθος που έδειξε και σήμερα, να πατσίσει τη ζημιά εκτός έδρας κόντρα στην Ταρουσάφακα. Δεν σου θυμώσει που βγάλαμε MVP τον Μπίρτσε? Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ανέφερα. Πώς θα πω την θα δούμε. Από μακριά να το πεις. Λοιπόν, πάμε, εντάξει, το μαρτύρησα. Λογικό είναι όμως, γιατί έτσι προϊούσε τη μετάδοση και με τον Βαγγέλη Αγγέλου. Πολλές φορές περνέσαμε τον Μπίρτ και είχε πολύ ουσιαστική παρουσία στο μάτσο. Οπότε θα δούμε τώρα και οπτικοποιημένα, μαζεμένα τα κατορθώματα του Καναδού. Ενώ πρώτο μήχρονο. Λοιπόν, εδώ είναι και η τρίτη περίοδο, το δεύτερο μήχρονο. Ο Πυριακός των Εθέρων από την αρχή, με καλές τοποθετήσεις. Και γενικώς με μια πολύ γεμάτη παρουσία και εκτελεστικά έβαλε 12 πόντους και πήρε 10 rebound. Είναι ένα double-double. Καθόλου ευκαταφρόνητο απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο που έχει και γραμμή ψηλών, που έβαλε αρκετούς παίκτες, ακόμα και κοντούς στα mismatch απέναντί του. Οπότε ο Μπίρτς είναι ο MVP. Και πάμε να δούμε και μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα στιγμιότυπα του σημερινού αγώνα, που κατέληξε στην 25η σερή νίκη του Ολυμπιακού τα τελευταία 12 χρόνια επί της ΑΕΚ και στην 8η σε εισάριθμα εφετινά μάτς του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ με σκορ, επαναλαμβάνω, 78-67. Συνεργασία, δύο φορές έγινε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πάνω ο Ιωσήν. Εδώ η προσπάθεια Τσάκ με τον Μαυροϊδή. Μαυροϊδής εναντίον Μπίρτς. Μια από τις λιγοστές μάχες που έχασε ο Καναδός. Εδώ τον νίξε κατά κάτω. Η ΑΕΚ που είχε κενά αέρο στην απόδοσή της. Κλασική κίνηση Σπανούλη. Με αυτό το step back, το πολύ διαφημισμένο. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να μείνει στα αμυντικά επίπεδά της, αλλά ούτε και επιθετικά. Η ΑΕΚ έβαλε 13 πόντους λιγότερους από όσους βάζει στο πρωτάθλημα και έφαγε περισσότερους από... Λογικό είναι όμως. Άλλο πράγμα η αντίπαλη που έπαιξε μέχρι τώρα απέναντι της ΑΕΚ. Μηδέ του ΠΑΟΚ εξαιρουμένου, ο πιο ισχυρός από αυτούς βεβαίως. Και άλλο πράγμα ο Ολυμπιακός και μάλιστα στο στάδιο της Κεφυλίας.
Τελικό αποτέλεσμα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που αδειάζει Σαββατόβραδο σήμερα 26 Νοεμβρίου στοίχημα GR Basket League στην Κοσμοτέ TV το μάτς το οποίο παρακολουθήσαμε παρέα. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 78-67. Είμαστε εδώ και έτσι θα... δεν κουράζονται μόνο οι παίκτες και οι σχολιάστες, κουράζονται, τον κουράσουμε λίγο παραπάνω το Βαγγελιάκη, να μείνουμε και λίγο μαζί του για να σχολιάσουμε όσα διαδραματίστηκαν απόψε. Θα γυρίσουμε σε λίγο για να τα βάλουμε σε μια σειρά.